Τώρα πρέπει να είμαι κοντά για να ακούτε. Ε? Καλά είναι, κοντά να είμαι. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ με στο νησί των Αγίων. Πολύ έχω έρθει δύο φορές και εκεί τα δύο φορές ήταν θαυμάσιες και ήθελα πολύ να έρθω ξανά και είμαι εδώ για διάφορους λόγους και μεταξύ αυτά, δόξα Θεώ, έχουμε ευκαιρία να πούμε λίγο και σε εσάς, εδώ στη Μετρόπολη, με την ευλογία του Πανιερωτάτου, για τα θέματα της βασιλικής οδός, αυτό θα έλεγα. Εμείς στην εποχή μας, όπως τα φαίνεται παντού, τα πράγματα όλα και περισσότερα πάνε στα άκρα. Και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να έχουμε μια κατανόηση των πνευματικών πραγμάτων, τη φύση του πειρασμού. Τα περισσότερα συγγράμματα των Αγίων μας ασχολούνται με την πνευματική ζωή, αλλά κυρίως για τα τεκνάσματα του διαβόλου. Όπως ένας γιατρός θα μιλήσει περισσότερες φορές, θα μιλήσει για την αρρώστια παρά για την υγεία, γιατί έχει μπροστά του αρρώστους και προσπαθεί να τους θεραπεύει και να νικήσει την αρρώστια, έτσι και οι πνευματικοί ασχολούνται με τις πνευματικές αρρώστιες και προσπαθούν να κατανοήσουν και να θεραπεύσουν τον κόσμο από αυτές. Και το πρώτο βήμα είναι να τι είναι, κατανοήσουμε για να αποφεύγουμε και να είμαστε, ας πούμε, όσο περισσότερο να έχουμε κατανόηση για να βοηθήσουμε και τους άλλους γύρω μας. Ο χριστιανός δεν κοιτάζει μόνο τα συμφέροντά του, το σπίτι του, κοιτάζει όλη την Εκκλησία. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας ήταν επίσκοπος στη Μικρά Ασία, αλλά είχε φροντίδα όλη την Εκκλησία. Και κάθε Άγιος νιώθει όλη την Εκκλησία είναι συνεπεύθυνος. Και εμείς σαν Χριστιανοί πρέπει να νιώθουμε ότι ό,τι υποβόσκει ή υποσκάβει την ιεροποστολή της Εκκλησίας, πρέπει να είμαστε μεταξύ αυτών που δίνουν τις λύσεις και όχι έτσι αμέρευνοι και σε άγνοια και δεν πειράζει, εγώ δεν ασχολούμαι. Τουλάχιστον προσευχή να κάνουμε. Γι' αυτό θα μιλήσω όσο μπορώ περισσότερο με απλά λόγια για την ταυτότητα, για την ταυτότητα των άκρων. Δηλαδή, εδώ τρία πράγματα θα μιλήσουμε σήμερα, που επιφανειακά φαίνονται να είναι και πολύ διαφορετικά και αντιστέκονται. Δεν έχουν μία συμπόρευση, αλλά είναι απέναντι. Από τη μία έχουμε το οικουμενισμό. Οικουμενισμός, πιστεύω περισσότερο καταλαβαίνετε, οικουμενισμός δεν μιλάμε μόνο να το θέμα, ας πούμε, αν μιλάμε ή έχουμε μία φιλία με κάποιον που δεν είναι Ορθόδοξος. Μιλάμε για την ιδέα ότι η Εκκλησία έπρεπε να υπάρχει μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Δεν υπάρχει αυτό πλέον σήμερα και πρέπει να ξαναβρούμε. Εν λόγω κίνηση, 150 χρόνια τώρα μεταξύ των Προτεσταντών, που δεν έχουν ενότητα, χιλιάδες ομάδες Προτεσταντών υπάρχουν στον κόσμο, χιλιάδες. Και δεν έχουν ενότητα, εννοείται, ούτε πρόκειται να έχουν ποτέ ενότητα μεταξύ τους, γιατί δεν έχουν την ευχαριστία, δεν έχουν την ορθόδοξη πίστη. Και αυτή η κατάσταση του 20ου αιώνα οδήγησε πολλούς από αυτούς να προσπαθούν να λύσουν το θέμα και να ενωθούν. Μπήκαμε και εμείς μεταξύ κάποιων ακαδημιακών θεολόγων σε αυτή την προσπάθεια. Ναι, όμως θεολογικά, δογματικά και πνευματικά δεν υπάρχει βάση. Δεν στέκεται και έρχεται και φέρνει μέσα στην Εκκλησία ιδέες, αντιλήψεις που δεν είναι η πίστη μας. Δεν ομολογούν μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
εν βάπτισμα μέσα σε αυτή την εκκλησία και υπάρχει δηλαδή αυτός ο πειρασμός που κατά μεγάλους Αγίους της εποχής μας είναι ο πειρασμός των τελευταίων των εσκάτων χρόνων. Ευλογείτε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε γνώση, να ξέρουμε δύο πράγματα. Τι είναι ο οικουμενισμός. Από τη μία έχουμε τον οικουμενισμό. Από την άλλη, πολλές φορές, στο εξωτερικό τουλάχιστον το ζούμε αυτό, υπάρχει ο φιλετισμός. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Πολύ σύντομα και μετά θα πούμε να μιλάμε λίγο για πώς αυτά είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Ο φιλετισμός στο εξωτερικό ιδιαιτέρως το ζούμε, δεξί πολλών Ορθοδόξων, κοινότητες και που έχουν έρθει από την Ελλάδα, από την Ρωσία, από την Ρωμανία κτλ. Και όμως δεν έχουν πολλές φορές οι άνθρωποι κατήχηση, δεν έχουν την σωστή ιεράρχηση και βάζουν τη φυλή πριν και πάνω από την Ορθοδοξία. Και βάζουν σαν ταυτότητα την κοσμική, το εγκόσμιο και όχι την ουράνια, δηλαδή τον πορισμό προς το ουρανό. Και αυτό πολλές φορές καταδικάζει κανείς από την πλευρά του οικουμενισμού, το καταδικάζουν αυτό. Και όμως, σαν, όπως θα δείτε, σαν θεολογία, σαν στάση θεολογικά, ταιριάζουν πιο πολύ παρά να αντιστέκονται. Το τρίτο μεταξύ των άκρων που ταυτίζονται στο τέλος πνευματικά είναι ο ζηλωτισμός. Ζηλωτισμός, δηλαδή την εκτεξιά πειρασμός που έρχεται και έχουμε 100 χρόνια περίπου που ξεκίνησε όλο αυτός ο πειρασμός. Ο ζηλωτισμός που λέει ότι για κάποια θέματα, πολύ σοβαρά και σημαντικά θέματα εκκλησιαστικά, η σωστή αντίθεση είναι να κόψουμε κοινωνία, να κόψουμε μεμόνευση των αρχιερέων και να δημιουργούμε παράλληλη εκκλησία. Να χωριστούμε από τις υπόλοιπες κτλ. Θα εξηγούμε στη συνέχεια. Ας το πούμε, μπαίνουμε στο θέμα και μετά ελπίζω θα έχουμε ερωτήσεις στο τέλος για να εξηγούμε ότι δεν ήταν ξεκάθαρα. Έχετε γνώση, έχετε ακούσει ποτέ για τον Πάτερ Σέρεφιμ Ρος. Έχετε στα ελληνικά του βίου, τα συγγράμματά του. Αξίζει να το διαβάζετε, αν έχετε μια ενδιαφέρον για την Ορθοδοξία στην Αμερική, αλλά πιο πολύ η φωνή του είναι προφητική. Είναι προφητική, μια φωνή που ξεκαθαρίζει πάρα πολλά πράγματα και μας βοηθάει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Αυτός έλεγε ότι η διαφορά μεταξύ της Ορθοδοξίας και Ετεροδοξίας σε τούτο περισσότερο φέρεται στο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία με τους Αγίους της ιδιαιτέρως μπορεί να διακρίνει τα πνεύματα. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί κανείς να διακρίνει τα πνεύματα. Τώρα εδώ μην σκέφτεστε τα πνεύματα, τα δαιμόνια μόνο. Εδώ εννοεί, όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του και ερμηνεύει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, τα πνεύματα εδώ είναι οι ιδεολογίες, τα κινήματα στον κόσμο, οι φιλοσοφίες, οι ιδέες. Και πίσω από αυτά είναι οι δαίμονες πολλές φορές. Μαρξισμός κτλ. Άρα ο Ορθόδοξος Άγιος, ο Άγιος μάλλον, διακρίνει τα πνεύματα. Η διάκριση των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα πεπτακώτα πνεύματα είναι αναγκαία προϋπόθεση για την διαμόρφωση Χριστολογία και Εκκλησιολογία. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε και να διακρίνουμε, να βάλουμε τα όρια για την Χριστολογία, για τον Χριστό τι πιστεύουμε ή για την Εκκλησιολογία τι πιστεύουμε για την Εκκλησία, εάν δεν έχουμε αυτή την προϋπόθεση, διάκριση πνευμάτων. Πού το ξέρουμε αυτό? Αν διαβάζουμε τον Άγιο Ιωάννη του Ευαγγελιστή, στην πρώτη επιστολή, τι λέει? «Εις τούτο εφενερώθη ο Υιός του Θεού». Για ποιο λόγο? «Ή να λύσει τα έργα του διαβόλου».
Τώρα αυτό μπορούμε να μιλήσουμε όλη τη νύχτα για μόνο αυτό το πράγμα. Αλλά όπως είπαμε πριν, ο πνευματικός ασχολείται πολλές φορές με τις αρρώστιες. Ήρθε ο Υιός του Θεού να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Δεν είναι μόνο να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, ηθικισμός, αλλά κυρίως το έργο του διαβόλου και τα δαίμονες να καταστρέφει. Και χωρίς αυτό δεν μπορείς να καταλαβαίνεις την Χριστολογία, δεν μπορείς να καταλαβαίνεις το νόημα της Εκκλησίας, αν δεν καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος καθαρίζεται από τα πάθη και φωτίζεται από το Πνεύμα του Θεού, τόσο διανοίγεται και η πνευματική του όραση και αποκτά διάκριση. Το δώρο αυτό της διακρίσεως, που λέγονται οι Άγιοι Πατέρες πολλές φορές, είναι η μεγαλύτερη των αρετών, η διάκριση, προϋποθέτει μοίηση στον εν Χριστώ θάνατο, στον εν Χριστώ ανάσταση, στην εν Χριστώ ζωή, η οποία βιώνεται εντός του σώματος του της Εκκλησίας. Δηλαδή, εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει διάκριση πνευμάτων. Η προϋπόθεση είναι η συμμετοχή. Θάνατος και η κάθαρσης και φώτισης που γίνεται μέσα στα μυστήρια, μέσα στην πνευματική ζωή. Το ότι λίγοι μόνον Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατέχουν αυτό το δώρο σε σημαντικό βαθμό σήμερα, αποτελεί ένδειξη της εισβολής του Πνεύματος του Αντικρίστου. Μου λέτε γιατί μιλάει ο Πάτερ για το Αντίκριστο. Γιατί αυτό που λέμε εκοσμίκρυψη είναι το Πνεύμα του Αντικρίστου. Το ίδιο πράγμα είναι. Εκοσμίκρυψη τι έχετε ακούσει. Τι θα πει εκοσμίκρυψη. Η Εκκλησία γίνεται κόσμος. Δεν διακρίνει τον Χριστιανό με την ασκητική ζωή του, με το κόσμο και το κοσμικό φρόνημα και την κοσμική ζωή. Δηλαδή χάνεται τα όρια και γίνεται ένα με το κόσμο. Τι γίνεται όταν γίνεται ένα με το κόσμο? Άχριστο γίνεται η Εκκλησία. Άρα η προϋπόθεση εδώ είναι η ασκητική ζωή, η σταύρωση δηλαδή. Κυρίως η σταύρωση των λογισμών, της λογικής, της διάνοιας, όχι μόνο των παθών στα γήινα. Εμείς ζούμε, όπως πιστεύω καταλαβαίνετε, ζούμε στην εποχή που η διάνοια του ανθρώπου, δηλαδή ο ορθολογισμός, είναι στα ύψη, ακραίες καταστάσεις. Όλα εκεί, μιλάμε μεταξύ των χριστιανών, όχι των αντικρίστων, εννοείται. Άρα η κοσμίκευση είναι το ίδιο το πνεύμα της Αντικρίστου και ότι δεν υπάρχουν πολλοί με διάκριση, σημαίνει ότι έχει κάνει εισβολή το πνεύμα του Αντικρίστου στην Εκκλησία μεταξύ των Χριστιανών. Το τέλος του κοσμικού πνεύματος είναι η άρνηση της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού και του σώματός του. Η ώρα του πειρισμού, η μέλουσα έρχεται επί της οικουμένης όλης, περάσει τους κατοικούντες επί της γης. Αυτό είναι από την Αποκάλυψη. Δηλαδή, στο τέλος της ιστορίας που εμείς πλησιάζουμε, στο τέλος της ιστορίας θα υπάρχει πειρασμός πάνω από όλη την γη, όλους τους ανθρώπους, παντού. Και θα είναι η άρνηση της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού και του σώματός του. Όχι μόνο του Χριστού με την έννοια της του ιστορικού πρόσωπο, είτε δεν είτε Θεός, αλλά η άρνηση της Εκκλησίας, του σώματός του, ότι είναι θεανθρώπινο οργανισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα εδώ μιλάμε τώρα για οικουμενισμό και τα λοιπά. Όλα γύρω-γύρω από την Εκκλησία σήμερα. Ο πειρασμός, η επιθυκότητα του κόσμου προς την Εκκλησία, να καταστρέφει την Εκκλησία σαν θεανθρώπινο οργανισμό. Αυτό είναι τα τεκνάσματα του διαβόλου στην εποχή μας. Αυτός ο πειρασμός έρχεται επί της οικουμένης κυρίως και πρωτίστως διαμέσω της εξάπλωσης της εκκλησιολογικής αιρέσεως που λέγεται οικουμενισμός. Τώρα μιλάμε λίγο για οικουμενισμός και εκκοσμίκευση. Αυτά τα δύο, πώς ένα βγαίνει και φέρει το άλλο.
Ο οικουμενισμός που είπαμε τι είναι, εκκλησιολογική αίρεση, δηλαδή να μην πιστεύουμε πλέον, να μην καταλαβαίνουμε την Εκκλησία ως μία Αγία Καθολική και Αποστολική και θεανθρώπινο οργανισμό. Όχι ανθρώπινο, θεανθρώπινο. Και πάει να είναι αυτά που η Αποκάλυψη μας έχει δείξει. Ο οικουμενισμός ως εκκλησιολογική αίρεση και άρνηση της αλήθειας του σώματος του Χριστού και ως μεθοδολογική διαστρέβλωση της οδού του Χριστού γεννήθηκε και ανατράφηκε εντός του εκκοσμικευμένου χριστιανισμού, δηλαδή των ετεροδόξων, των προτεσταντών ιδιαίτερως. Η εκκοσμίκευση, είπαμε, αποτελεί κυρίως και πρωτίστως το πνεύμα του Αντικρίστου, ο οποίος εν το κόσμο εστίν ήδη, λέει ο Ευαγγελιστής, διότι παν πνεύμα ομήν ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελληθώτα. Το ελληθώτα έχει πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι θα πει ελληθώτα. Τι δεν είναι μία φορά, είναι συνέχεια, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει μόνο εκείνο το χριστιανισμό στην Δύση που υπάρχουν πολλοί που λένε χριστιανοί είναι, αλλά αρνούνται την ίδια την θεότητα του Χριστού. Δηλαδή οι αριανισμοί, σαν ο Άριος, ο παλιός, ο αιρετικός. Δεν είναι μόνο για αυτούς που μιλάμε, αλλά κάθε πνεύμα που αρνείται ότι ο Ιησούς Χριστός ελήλυθεν, δηλαδή έχει έρθει και παραμένει εν σαρκή στο σώμα του την Εκκλησία. Θέλω να καταλάβετε με πολλά λόγια ότι η Χριστολογία και η Χριστολογία, δηλαδή τι πιστεύουμε για τον Χριστό και τι πιστεύουμε για το σώμα του, δεν χωρίζονται. Εάν πέφτεις σε ένα, πέφτεις στο άλλο. Αν αρνείσαι το σώμα του, αρνείσαι τον Χριστό. Αν αρνείσαι τον Χριστό, αρνείσαι το σώμα του. Αυτά τα δύο δεν μπορεί να... Υπάρχει η ιδέα, και σίγουρα υπάρχει πλέον σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην Δύση, ότι είμαι χριστιανός εκτός εκκλησίας. Μπορώ να πιστεύω και να είμαι μαθητής του Χριστού και να μην είμαι μέλος της εκκλησίας, δηλαδή της μίας Αγίας Καθολικής. Αυτό είναι δεδομένο των Προτεσταντών. Αυτή η πλάνη είναι πλάνη και δεν στέκεται με τίποτα. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός αν δεν είσαι μέλος στην Εκκλησία του Χριστού που είναι δηλαδή μέσα των μυστηρίων. Λένε χριστιανός μόνο με την έννοια ότι θέλω να ακολουθεί. Πιστεύει σε αυτόν σαν πρόσωπο ιστορικό, αλλά εάν λέμε ότι αυτός είναι ο χριστιανός, τι γίνεται. Έχουμε αδειάσει το νόημα και την έννοια του χριστιανού. Έχει γίνει ένα πολύ πεζό και ρηχό πράγμα. Και αυτός είναι ο προτεσταντισμός σήμερα στον κόσμο. Και αυτός είναι ο πειρασμός. Ο χριστιανός είναι τι είναι, πολλοί λένε και στην Ελλάδα που ήμουν 20 χρόνια, ο καλός άνθρωπος. Όχι. Ο χριστιανός δεν είναι καλός άνθρωπος, αλίμονο. Είναι ο Άγιος άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος. Ο χριστιανός, εάν κάνεις καλά πράγματα, θα πας στο ουρανό. Όχι. Λάθος κάνετε. Θα πρέπει να πεθάνεις, να γίνεις ουρανοπολίτης. Όχι να είσαι καλός άνθρωπος. Δεν θέλουμε την καλοσύνη σου που είναι επί της γης και εκ της γης και πεθάνει μαζί σου. Θέλουμε τη χάρη του Θεού να ενεργεί μέσα σου. Να φαίνεται Χριστός στο πρόσωπό σου. Όχι εσύ ο καλός χρυσός άνθρωπος. Και είναι πολύ μεγάλο πειρασμό των απλών ανθρώπων γιατί νομίζω ότι αυτό εσύ είναι αυτό. Πότε κοινωνάω μία φορά, δύο φορές το κάνω. Πότε πάω εξομολόγηση, 10 χρόνια έχει. Δεν είσαι καν χριστιανός, αν το θέ. Ούτε έχει συγκνήσει την πνευματική ζωή. Το λέω αυτό έτσι σκληρά για να ξυπνήσουμε. Γιατί δεν θα πάμε κοντά τους Αγίους με αυτή την προσέγγιση στην πνευματική ζωή. Λοιπόν, αυτό εν πολλής έρχεται από το ηθικισμός των δυτικών. Δεν υπάρχει στα DNA μας, σαν Ορθόδοξοι. Αυτά τα έχουμε πάρει από τους αιρετικούς. Και λέμε, ναι, αυτή είναι η πνευματική ζωή, να είμαι καλός άνθρωπος, καλά πράγματα να κάνω, καλές πράξεις. Όχι. Να πεθάνεις, να γίνεις εν Χριστώ άνθρωπος, δηλαδή ζει μέσα σου. Λοιπόν, ως ενοποιητικό κίνημα, ο οικουμενισμός ζητάει, ειρωνικά, να υπερνικήσει το σκάνδαλο της διαιρέσεως, αρνούμενος το σκάνδαλο
του συγκεκριμένου, τι θα πει αυτό, την ενσάρκωση. Δηλαδή, εδώ είναι η ειρωνία. Αυτοί θέλουν να λύσουν το θέμα της διαίρεσης, αλλά δεν μπορούν να δεχθούν το σκάνδαλο της ενσαρκώσεως. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Αντί να σταυρώσει την λογική του στον σταυρό αυτού του σκανδάλου, δηλαδή τι, ότι ο Χριστός εισήλθε στην ιστορία, συνεχίζει να πορεύεται εντός της ιστορίας, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Θυμάμαι όταν ήμουν κληρικός πάνω στο χωριό, είχα κάποιους ανθρώπους, ένα καλό παιδί, δουλεύει πολύ, και λέει, δεν σου βλέπω στην εκκλησία, ξέρω πώς λέγεται, Τιμόθεο. Έχω πολλή δουλειά, κυριακή πάω και ανάβω κερί στο παρακλήσι τάδι. Λέω, καλό είναι αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι είσαι χριστιανός. Αυτό τι είναι. Σε σύναξη εδώ στο τόπο και χρόνο εδώ, σε σύναξη της Θείας Ευχαριστίας εδώ έρχεται ο Χριστός. Εδώ θα συναντήσει τον Χριστό. Εδώ θα συμμετέχει στην Θεία Ευχαριστία και Θείες Ενέργειες. Όχι εκεί, μόνο σου. Αυτό είναι τραγικό πράγμα. Είμαι χριστιανός και κατά τα δικά μου μέτρα και τη δική μου ιδέα. Δεν είσαι χριστιανός τότε. Εμείς δεχόμαστε αυτά που μας έχουν φέρει 2.000 χρόνια τώρα. Αν δεν ακολουθείς τους Αγίους Πατέρες, δεν είσαι χριστιανός. Λοιπόν, πρέπει να σταυρώσουμε τη διάνοια μας, το νου μας, εδώ, σε αυτό το πράγμα, ότι σε τόπο και χρόνο, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, βρίσκεσαι τον Χριστό, όπως τότε που περπατούσε στη γη. Ο Χριστός εισήλθε στην ιστορία και συνεχίζει να πορεύεται εντός της ιστορίας, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ευρισκόμενος μυστηριακά και ενσαρκωσιακά εδώ και όχι εκεί. Οι αμύητοι και οι ορθολογιστές ακόλουθοι του Ιησού ζητούν ένα θεανθρώπινο σώμα κατ' εικόνα δική τους. Χωρισμένο εν χρόνο, όπως λένε, η Εκκλησία έχει χωριστεί στον χρόνο, αλλά να αναζητάει μία πληρότητα που κατά αυτούς δεν υπάρχει παρά μόνο στο επωράνιο πεδίο. Δεν μπορούμε να βρούμε εδώ στη γη πραγματική ενότητα και πληρότητα μόνο στο ουρανό μετά. Πλάνη μεγάλη. Εάν δεν υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει εκεί. Εάν δεν βρίσκεις εδώ τον Χριστό ενσαρκωμένος, ούτε θα τον βρεις εκεί. Αυτοί βλέπουν την Εκκλησία ως διαιρημένη στο ιστορικό πεδίο, περιορισμένη από το βαρύ χέρι της ιστορίας, ως αναγνωριστικά στοιχεία της Εκκλησίας, δεν θεωρούν τα αποκλειστικά γνωρίσματα της ενότητας, της αγιότητας, καθολικότητας, αποστολικότητας, αλλά τι θεωρούν αυτά που μας ενώνουν και γίνεται η Εκκλησία φανερή στον κόσμο. Τα εξωτερικά, που ήδη μας ενώνουν, όπως είναι το νερό του βαπτίσματος. Είτε αυτό ραντίζεται, είτε χύνεται, είτε βαπτίζει, γιατί αυτό δεν τους νοιάζει αν το βάπτισμα γίνεται βάπτισμα, δηλαδή μέσα στο νερό, πεθάνεις, ραντίζουν, χύνονται το νερό. Αλλά εφόσον όλοι οι χριστιανοί κόσμοι το νερό, μας ενώνει αυτή την πράξη. Ή οι ιεροτελεστίες της λειτουργίας, ότι όλοι έχουμε ιεροπραξίες, κουλουθίες κτλ. Ή η πίστη, το πιο συνηθισμένο είναι αυτό, η πίστη στην θεότητα του Χριστού, ή το κείμενο, το κοινό κείμενο της Αγίας Γραφής. Αυτά λένε σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι, μας ενώνει. Μας ενώνουν αυτά εν Χριστώ. Το ότι αυτά τα εξωτερικά γνωρίσματα τα είχαν και οι αρχαίοι αιρετικοί, λόγω χάρη οι μονοφυσίτες, οι οικονομάκοι, εκείνοι μάλιστα πολύ περισσότερο από τους σημερινούς, και το ότι αυτά ποτέ δεν θεωρήθηκαν επαρχή για μια μερική κοινωνία, όπως λένε σήμερα, έχουμε μερική κοινωνία, όχι πλήρης, μερική κοινωνία, η ήδη υπάρχουσα ενότητα δεν φαίνεται να έχει σημασία. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα ποτέ στην ιστορία της Εκκλησίας και παρότι αυτά δεν τους νοιάζει. Σήμερα το θεωρούν ότι είναι σημείο ενότητας. Ούτε φαίνεται να τους ενοχλεί το ότι τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύσουν, όπως λέει ο Ιάκωβος, ο Απόστολος Ιάκωβος.
Τα δαιμόνια πιστεύουν σύν, πιστεύουν σύν. Τα ξέρετε αυτά? Όταν διαβάζετε τους και βλέπετε τα δαιμόνια πώς πράττουν μέσα στην Αγία Γραφή. Φοβούνται τον Χριστό, ζητάνε άδεια από τον Χριστό. Αναγνωρίζουν τον Χριστό, την θεότητά του. Λοιπόν, δεν τους ενεκλεί φαίνεται ότι τα δαιμόνια πιστεύουν σύν και φρύσουν σύν. Και επομένως, μία ενότητα βασισμένα στην πίστη στην θεότητα του Χριστού θα συμπεριέκλαιε και κατά ανάγκη και τα δαιμόνια. Έχουμε μια εκκλησία, δηλαδή με αυτά τα κριτήρια που μας λένε, έχουμε μια εκκλησία, είμαστε όλοι ενωμένοι με την εκκλησία, και τα δαιμόνια είναι μέσα. Γιατί να δεχθείς την θεότητα του Χριστού, και τα δαιμόνια το κάνουν αυτό. Άρα δεν είναι κριτήρια, παιδιά, για να είσαι χριστιανός. Να πιστεύεις στην θεότητα μόνο. Να γνωρίζεις τη θεότητα του Χριστού. Αυτό είναι αναγκαίο, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να περισσότερο να υπάρχει. Αυτή η νέα εκκλησιολογία, αυτή η νέα θεώρηση της Εκκλησίας, ή μάλλον του ιδίου του Χριστού ως κεφαλής και σώματος, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εκκλησιολογικός νεστοριανισμός. Μία αίρεση παλιά, που χωρίζει την Εκκλησία σε δύο σε χωριστά όντα. Από τη μία η επωράνια Εκκλησία, εκτός χρόνου, η μόνη αληθινή και ολόκληρη. Από την άλλη, η πήγη εκκλησία ή μάλλον εκκλησίες εν χρόνο, ελλειπείς, σχετικές, χαμένες μέσα στις σχέσεις, στις ιστορίες, να αποζητάνε να πλησιάζουν η μία στην άλλη και να προσεγγίζουν εκείνη την υπερβατική τελειότητα. Αυτά. Εκεί θα το βρούμε, όπως λένε. Καθώς είναι τούτο δυνατόν για την ασθένεια της παροδικής και τρεπτής ανθρώπινης βούλησης. Αυτά είναι όλα πολύ, πολύ ανθρώπινα. Δεν είναι αποκάλυψη. Και όσοι από εμάς, τους Ορθοδόξους, τους καημένους τους Ορθοδόξους, έχουν πιστεί και έχουν συμπορεύονται με αυτές τις αντιλήψεις, είναι, βαδίζουν εκτός εκκλησίες. Είναι άνθρωποι που πάνε ανάποδα ρεύμα προς τη σωτηρία του κόσμου και του ιδίου. Αρνούμενοι όμως την εμφανή ενότητα του Χριστού σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο επί της γης, στη μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, προφανώς δεν συνειδητοποιούν πως έτσι αρνούνται και το ότι ελήλυθεν εν σαρκή. Ελήλυθεν εν σαρκή. Δεν χωρίζονται αυτά. Και ήρθε και έμενε και η Εκκλησία είναι η συνέχεια της ενσαρκώσεως. Ο ίδιος ο Χριστός. Ξέρεις, ο Χριστός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν έδεσε περισσότερες στους Αποστόλους επί της γης από εσάς, από μένα. Μάλλον περισσότερο μας έχει δώσει. Δεν μπόρεσε πριν την Πεντηκοστή, πριν την Σταύρωση και Ανάσταση και Ανάληψη, να συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία. Και εμείς όμως μπορούμε. Ο Χριστός ήταν μπροστά τους, τα άκουσαν. Εμείς τα έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Άρα ο Χριστός δεν είναι προσωπολήπτης. Ό,τι μας έδεσε και έδεσε στους πατέρες την πρώτη, τρίτη, πέμπτη αιώνα, μας δίνει και σήμερα. Δεν άλλαξε ο Χριστός, ούτε μπορεί να αλλάξει. Τι άλλαξε εμείς? Ο κόσμος προς την απιστία. Τι είπε ο Χριστός? Θα βρει πίστη επί της γης όταν θα γυρίσει. Άρα εμείς είμαστε πάντοτε το πρόβλημα, εμείς. Και μάλιστα, γιατί δεν πιστεύει ο κόσμος σήμερα? Γιατί εμείς δεν πιστεύουμε, δηλαδή δεν ζούμε βαθιά την πραγματικότητα της ενσαρκώσεως. Λοιπόν, οι σήμερα άνθρωποι του οικουμενισμού ζητούν να κατασκευάζουν μία εκκλησία από ανομογενή στοιχεία ή να αναγνωρίσουν μία ήδη υπάρχουσα αλλά διαιρημένη εκκλησία αντί της μίας εκκλησίας, ένα σώμα αντί του ελελιθώτου σώματος του ανθρώπου, και αυτό αποδεικνύει πως είναι του πνεύματος του Αντικρίστου, δηλαδή αυτού του αντικαθιστά τον Χριστό. Αυτό το πει Αντίκριστος. Αυτός είναι στη θέση, παίρνει τη θέση του Χριστού. Και λέει εδώ την τιμή, εδώ την προσκύνηση. Αυτό κάνουν οι οικουμενιστές με την βάλει την τηρημένη εκκλησία στη θέση της μίας εκκλησίας που υπήρχε, υπάρχει, θα υπάρχει. Ο Χριστός ο ίδιος
εις τον αιώνα. Τώρα ας πούμε λίγο για το φιλετισμός και η κοσμίκριση. Και τα δύο είναι παιδιά της εκοσμίκρισης. Ή τη μία άκρη πάση, στην άλλη είναι παιδιά της εκοσμίκρισης της εποχής μας. Παραδόξως, αυτό που συνήθως θεωρείται αντίθετο προς τον οικουμενισμό ή ακόμα η αίρεση την οποία ο οικουμενισμός έρχεται θεωρητικά να διορθώσει, ο φιλετισμός, μιλάνε οι μεγάλοι και οι ακαδημιακοί μιλάνε συνέχεια για το πρόβλημα του φιλετισμού, ιδιαίτερος που στην Ρουσία. Εκεί έχουν, αυτοί έχουν το πρόβλημα. Σαν εμείς δεν έχουμε το πρόβλημα. Σαν εμείς δεν είμαστε αρρωστημένοι με αυτή την θεώρηση. Όλοι οι Ορθόδοξοι και όλοι οι άνθρωποι και οι προσήλυτοι μπορούν να έχουν αυτό το πρόβλημα. Οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί, εμείς είμαστε και είμαστε. Δεν περιορίζεται σε καμία φυλή. Λοιπόν, ο φιλετισμός δηλαδή είναι πνεύμα συγγενές με το οικουμενισμό. Γεννημένο και θρεμμένο στο ίδιο πνευματικό περιβάλλον την εκοσμίκρυση. Όπως και με την αίρεση του οικουμενισμού, ο φιλετιστής βλέπει την Εκκλησία ως περιορισμένη από και εντός της ιστορίας. Ταυτιζόμενη όχι πρωτίστως ούτε τόσο με τα αποκριστικά νορίσματα της ενότητας, της αγιότητας, καθολικότητας, αποστολικότητας, όσο με την εθνική ταυτότητα και το εθνικό παρελθόν. Και ας παίρνουμε κι εμείς μέσα μας, μέσα στις σκέψεις μας, ας κάνουμε μια εξέτηση. Όταν σκεφτόμαστε την Εκκλησία μας, τι σκεφτόμαστε, πώς το θεωρούμε, πώς τη ζούμε την Εκκλησία. Για την αγιότητα, για την καθολικότητα, αποστολικότητα, την ενότητα, αυτό μας ενώνει όλο τον κόσμο, ή ότι είμαστε Κύπροι, είμαστε Έλληνες και έχουμε την Εκκλησία μας, δηλαδή δική μας. Πώς το θεωρούμε εμείς. Έχει σημασία. Γιατί αυτό πάει με πώς θεωρούμε τον Χριστό. Πώς ζούμε τον Χριστό. Στην Εκκλησία. Θεωρείς την Εκκλησία έτσι, αλλιώς θα έχεις στο νου σου και την εμπειρία σου τον Χριστό, τον ίδιο. Όπως και με την αίρεση του οικουμενισμού, ο φιλετιστής βλέπει την Εκκλησία ως περιορισμένη από και εντός της Εκκλησίας ταυτιζόμενοι, όχι πρωτίστως ούτε τόσο, το είπαμε αυτό, συγγνώμη. Με το φιλετισμό, όπως και με το οικουμενισμό, χάνεται η ιεραρχία. Χάνεται η ιεραρχία. Η διάκριση είναι άστοχη ή και ανύπαρκτη ως προς το τι είναι πρώτο και τι δεύτερο όσον αφορά την ταυτότητά μας και τα δευτερεύοντα και τα τριτεύοντα παίρνουν την πρώτη θέση. Ο φιλετισμός υπήρξε ως ο αναγκαίος πρόδρομος του οικουμενισμού. Ιστορικά, κατεδίκη στην Εκκλησία μας το φιλετισμό πριν από 150 χρόνια. Όταν υπήρχε πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη με τους Βούλγαρους που ήθελαν δική τους εκκλησία, ιεραρχία δική τους μέσα στην πόλη. Μεγάλη ιστορία, άλλη ώρα. Αλλά κατεδίκασε τον φιλετισμό τότε. Ήταν ο πρόδρομος του οικουμενισμού. Το εκκρεμές κινήθηκε προς το δεξιά, ούτως ώστε να πάρει φόρα για την μεγάλη κίνηση προς τα αριστερά και την απακόλουθα αποστασία. Η δυτική ιστορία, τελευταία 500, αν όχι 1000 χρόνια, είναι σαν αυτό το πράγμα, το εκκρεμές, δηλαδή δεν υπήρχε τη βασιλική οδό. Πήγαν από μία άκρη στην άλλη. Αυτά που, πώς το λένε στα ελληνικά, που πάνε και γκρεμίζουν τα σπίτια και έχουν ένα μεγάλο χοντρό μπάλα και κινείται έτσι, καταστρέφοντας. Έτσι έγινε στην Δύση. Ο παπισμός των Προτεσταντών, μετά μέσα στο Προτεσταντισμό υπήρχε ακραίες καταστάσεις. Όλοι έλεγαν, όχι, εγώ ξέρω καλύτερο. Καινούργια Εκκλησία. Τονίζουμε αυτή την πλευρά του Χριστού και της Εκκλησίας, άλλη Εκκλησία. Χιλιάδες Εκκλησίες σήμερα. Λοιπόν, υπήρχε αυτή. Ο διάβολος έτσι κάνει συνέχεια και στη ζωή μας, αν θα δείτε. Δεν υπάρχει σταθερή, βασιλική οδό, στενή. Υπάρχει ακραίες καταστάσεις που ποτέ δεν τελειώνουν εκεί. Υπάρχει
πράξη και μετά αντίσταση. Ήταν επίσης αναγκαίο να στηθεί ένα σκιάκτρο, ας πούμε έτσι λέμε στα αγγλικά, straw man, σκιάκτρο, δηλαδή με ένα ψεύτικο άνθρωπο, αντί της πατερικής ορθόδοξης εκκλησιολογίας, ούτε ώστε εύκολα να περιθωριοποιηθεί κάθε έγκριη αντίσταση κατά της νέας εκκλησιολογίας και να εξισωθεί με τις διάφορες δεξιές ιδεολογίες. Δηλαδή, εάν έχουμε ένα, που λένε στα αγγλικά, boogeyman, δηλαδή ένας άνθρωπος που θα βάλουμε όλο το φταίξιμο σε αυτόν και μετά θα πολεμήσουμε αυτόν, έτσι φαίνεται ο φιλετισμός που χρησιμοποιείται πολιτικά, να χτυπήσουμε για να πάμε στην άλλη άκρη, όχι η βασιλική οδό. Ο οικουμενισμός υποτίθεται πως έρχεται να διορθώσει το φιλετισμό. Πρέπει να διορθώσουμε την αρρώστια του φιλετισμού, αλλά παραδόξως μπορεί να συμφιλωθεί ειρηνικά με τον φιλετισμό και πολλάχης έτσι γίνεται. Ένα παράδειγμα σας δώσω. Αν θεωρείς πως η εκκλησία σου ουσιαστικά ταυτίζεται με την φυλή σου, εύκολα αποδέχεσαι πως και η γειτονική φυλή πρέπει και αυτή να έχει την εθνική της εκκλησία. Και στους κοσμικόφρονους σημασία δεν έχει αν εκείνη η άλλη εκκλησία είναι πλήρως ορθόδοξη ή μερικώς ετερόδοξη. Μόνο έτσι μπορεί κανείς να κατανοήσει το φαινόμενο στην Δύση, μεταξύ των Ορθοδόξων μιλάμε, ο μετανάστης να μην έχει κανένα πρόβλημα τα ίδια του τα παιδιά να πηγαίνουν στην τοπική ετερόδοξη κοινότητα, μίας και έχουν γίνει Αμερικανοί. Και επομένως πηγαίνουν στην Αμερικανική Εκκλησία. Το έχω ζήσει. Στο Λος Άντζελες και αλλού που έχω ζήσει, Έλληνες και άλλοι και Ρώσοι, τα παιδιά μου έχουν γίνει Αμερικανοί, πηγαίνουν στην Αμερικανική Εκκλησία. Ποια? Η Προσεντική. Και λες, τι έγινε εδώ πέρα, πώς κατέληξες να αναπαύεσαι με την αποστασία των παιδιών σου? Γιατί πλέον, γιατί αυτούς η Εκκλησία δεν είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Δεν είναι θέμα, δεν είναι τόπο αγιότητος και θεώσιος. Είναι η δική μου Εκκλησία ως Ρώσος, ως Έλληνες. Άρα είναι εν του κόσμου τούτο, δεν είναι υπερκόσμιο. Είναι κάτι πολύ περιορισμένο. Δεν έχουν βίωμα οι ίδιοι άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος. Μόνο όταν αντιληφθούμε πως οι φιλετιστές ταυτίζουν το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού με τη δική τους γλώσσα, η κουλτούρα, μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοήσουμε γιατί προτιμούν μερικοί να χάσουν τα ίδια τους τα παιδιά και να παίρνουν μαζί τους στον τάφο την ενορία τους, παρά να αλλάξουν ιότε εν από τα πρόσχερα εξωτερικά στοιχεία. Έχω νόση μία ενορία των Νιου Καρνών εκεί στο... Ευχαριστώ. Στο Πενσιλβάνια της Αμερικής. Με τα χρόνια ήταν μεγάλη ενορία, τώρα είναι μία χούφτα ανθρώπων, είναι 50 άτομα, 40. Και όταν πας εκεί πέρα είναι μόνο μεγάλη, πάνω από 60-70 τουλάχιστον, εμείς από... Και λες, πού είναι τα παιδιά σας? Α, αυτοί έχουν πάει, ξέρω. Γιατί δεν έρχονται? Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε στα σλαβωνικά οι ακολουθίες. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα. Υπερφερνεύονται. Ω, δεν έχουμε αλλάξει τίποτα. Είμαι πιστή στην παράδοση. Ναι, αλλά τα παιδιά σας δεν κατάλαβαν τίποτα από πνευματική ζωή. Και είναι χαρούμενοι, θα κλείσουν την ενορία τους, γιατί ξέρουν θα κλείσει η ενορία όπου να είναι, και τα παιδιά τους έχουν φύγει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί αυτοί είναι πιστοί. Η πιστότητά τους πώς, πού βρίσκεται? Στα εξωτερικά πράγματα. Όχι στον Χριστό και την πνευματική ζωή, σε αυτά που είναι του κόσμου τούτου. Ας είναι ευλογημένο και η γλώσσα δοσμένα από Αγίους ανθρώπους, δεν ήταν το τέλος, είναι μέσον. Και δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην ιεραρχία πάνω από την ίδια τη ζωή εν Χριστώ. Και όμως γίνεται σε πολλούς. Λοιπόν, οικουμενισμός και φιλετισμός είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος της εκκοσμίκρυψης. Ο οικουμενισμός και ο φιλετισμός, κάθε άλλο παρεχθρή.
αντί να διορθώνουν αλλήλους, αποτελούν αντιθέτως τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος της εκοσμίκευσης. Και οι δύο αρνούνται την καθολικότητα της μιας εκκλησίας και οι δύο ζητούν να αναγνωρίζουν αντί αυτή μια διαιρημένη εκκλησία, είτε αυτή η διαίρεση είναι εθνική, είτε ομολογιακή, όπως το θεωρούν, και οι δύο περιορίζουν την εκκλησία στο κοινωνολογικό και ιστορικό επίπεδο, βάζοντας την στην υπηρεσία του πεσμένου κόσμου και όχι στην υπηρεσία της σωτηρίας του ανθρώπου. Σωτηρία από τον κόσμο και η υπερνίκηση του κόσμου κατά τα λόγια του Κυρίου. Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Αυτό δεν συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί η Εκκλησία θεωρείται εντός του κόσμου. Τι να νικηθεί ο κόσμος. Εννοεί κόσμος των παθών, όχι η δημιουργία του Θεού. Η μεγαλύτερη όμως απόδειξη πως ο οικουμενισμός και φιλετισμός κατέχονται από το πνεύμα του Αντικρίστου έγκυται στους καρπούς τους. Αντιστρατεύονται τη σωτηρία του κόσμου, κάνονται στην Εκκλησία κόσμο και επιμένως ίσου δεν ισχύουσα επί έτοιμη η μη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων, όπως λέει ο Κύριος. Από τη μία είτε με τον φιλετισμό και σκετικισμό, δηλαδή αυτό που γίνεται στο οικουμενισμό είναι ότι είναι σκετική η αλήθεια, δεν είναι εδώ και όχι εκεί, όπως είπαμε για την Εκκλησία του Χριστού, είναι σκετική, είναι λίγο εδώ, λίγο εκεί, εσύ έχεις λίγο εκκλησία, εγώ έχω λίγο εκκλησία, έχουμε μερική κοινωνία κτλ. Κτλ. Χωρισμένη σε δύο η εκκλησία. Είτε δηλαδή φιλετισμός είτε σκετικισμός αρνούνται την θεανθρωπότητα της μίας εκκλησίας, την αποκοσμία της, την δύναμή της που είναι ο Σταυρός. Η άσκηση με την οποία εάν υψωθεί πάντες ελκύσει προς τον Χριστό. Ο Χριστός το είπε για τον Υιό του ανθρώπου, ασκεί για την εκκλησία του, για εσάς, για μένα. Εάν υψωθεί ο Γιώργος και ο Πέτρος, εάν αποψηθεί όλη την εκκλησία, τι θα γίνει? Πάντες ελκύσει προς τον Κύριο. Εάν δεν υψωθεί, σκοπίζονται. Από την άλλη, μην έχονται στον μαγνήτη της αγιότητας και των θεοανθρωπίνων αρετών, αυτά τα δύο τέκνα της εκοσμίκευσης αρνούνται στους ετεροδόξους το σωτήριο τσίμπημα της ψυχής. Αυτά που λέει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης, απεκάλεσε καλή ανησυχία. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Εσείς έχετε συγγενείς μην ορθοδόξους, έχετε φίλους, έχετε... Τι δουλειά έχετε? Ένα πράγμα να κάνετε. Να δώσετε την καλή ανησυχία. Τι θα πει αυτό? Εάν έρχονται σε σένα ή πας σε αυτούς και στο τέλος όλα καλά και χαχαχα και τραλαλά, δεν έχετε δώσει την καλή ανησυχία. Και κλείνεις γιατί? Ότι μου λείπει κάτι. Τι μου λείπει? Τη χάρη του Θεού. Και εσείς πρέπει να έχετε καλή ανησυχία. Και εγώ πρέπει να έχω καλή ανησυχία κάθε μέρα. Μου λείπει κάτι. Δεν υπάρχει ένας που είναι πλήρως εδώ. Τελείωσε. Έφτασα. Δεν υπάρχει. Ούτε των Αγίων. Και ούτε θα έλεγε πω ένας Άγιος. Έφτασα. Άρα όλοι έχουμε ανάγκη την καλή ανησυχία για τον εαυτό μας. Αλλά σαν εκκλησία, σαν σώμα Χριστού, τι δίνουμε στους εκτός? Την καλή ανησυχία. Σας λείπει κάτι. Δεν έχετε τον Χριστό, δεν έχετε την χάρη του Θεού. Εάν εσείς δεν δίνετε αυτό, η ιεροποστολή σας χάθηκε. Δεν έχετε κάνει ιεροποστολή στους γύρω σας. Πρέπει να δώσουμε αυτή την καλή ανησυχία. Δεν γίνεται αυτό από το φιλετισμό και από το οικουμενισμό. Καλά είσαι, εγώ είμαι στη φυλή Τάδη και είμαι Ορθόδοξος. Είσαι στη φυλή Τάδη, είσαι Προτεστάντες. Η καλή είσαι, καλά είσαι. Είμαστε και τα δύο εν μέρη Χριστιανοί, εν μέρη μέσα στη μία Εκκλησία. Και τα δύο θεωρήσεις της Εκκλησίας είναι αιρετικές. Και κυρίως πώς ξέρουμε είναι αιρετικές? Γιατί εμποδίζει τη σωτηρία. Σωτηρολογικά δεν δίνει σωτηρία στον κόσμο. Αυτό είναι το παν στην πατερική θεολογία. Όταν βλέπουν κάτι, λένε ο Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος. Εάν λέμε ότι δεν είναι Θεός και άνθρωπος, πάβει να σώζει τον κόσμο. Άρα αίρεση είναι αυτή η θεώρηση. Και έτσι εδώ,
ότι η Εκκλησία δεν είναι θεανθρώπινο σώμα και η Εκκλησία δεν είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ό,τι λέει, υποσκάβει αυτές τις αλήθειες είναι αίρεση και χάνει ο άλλος τη σωτηρία του. Αυτοί μιλούν πολύ για αγάπη. Συνέχεια για αγάπη σήμερα. Ακούμε αγάπη, αγάπη, πρέπει να αγαπούμε ένας τον άλλον. Ο καθένας με τον τρόπο του για το έθνος, ο φιλετισμός, για τον κόσμο, ο οικουμενισμός. Αλλά αποκαλύπτεται πως κανένας τους δεν έχει αγάπη για την σωτηρία του πλησίον, αφού και οι δύο τον αφήνουν στην πλάνη του, ο ένας εγείροντες εθνικό οντόφραγμα, ο άλλος αρνούμενος στον πλησίον την στενή και τεθλιμμένη οδό. Λοιπόν, αν έχετε κουράγιο, θα το πω για το ζηλωτισμό. Να το πω ή να το αφήσουμε στις ερωτήσεις. Ο ζηλωτισμός. Οικουμενισμός και ζηλωτισμός. Ενωμένοι σε μία άλλη οδό. Υπάρχει τέλος και μία άλλη οδός αντιδραστική προς του οικουμενισμό, που και αυτή αποφεύγει τον φιλωτισμό, αλλά παρά τα αυτά δεν κατέχει την διάκριση που χρειάζεται για να συνεργαστεί πλήρως στην καταστροφή των έργων του διαβόλου. Είπαμε, γιατί για ποιο λόγο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Ο ζηλετισμός δεν κατέχει την διάκριση που χρειάζεται για να συνεργαστεί πλήρως στην καταστροφή των έργων του διαβόλου. Ενώ ο οικουμενισμός και ο φιλετισμός κηρύττουν άλλη αλήθεια σχετικά με την ταυτότητα του σώματος του Χριστού, ο ζηλωτισμός συμπορεύεται με αυτούς, οικουμενισμός και φιλετισμός, προς την άλλη οδό. Ο Χριστός τι είπε, εγώ είμαι αλήθεια, οδός, ζωή. Αυτά τα τρία όλα μαζί είναι ο Χριστός. Ως προς την άλλη οδό αυτό σχετικά με το ήθος και την ενότητα του σώματος. Άρα δεν πέφτουν έξω οι ζηλωτέ, δεν πέφτουν έξω σχετικά με την θεώρηση της Εκκλησίας ως μία Αγία Θεοκρατία. Δεν πέφτουν έξω προς την αλήθεια. Πέφτουν έξω προς το ήθος, προς την οδό, ο τρόπος. Ο ζηλωτισμός διακατέχεται από ζήλο ου καταπείγνωση της οδού, του τρόπου δηλαδή, με τον οποίο αντιστέκεται ο διακριτικός ενάντια στα πειθονικά πνεύματα, τα διαβολικά δηλαδή, που εμπνέουν τον συγκριτιστικό οικουμενισμό. Τόσο οι εκ δεξιών, όσο και οι εξ αριστερών, ου καταπείγνωσιν ζηλωτές, επιζητούν να κάνουν κάτι καλό. Αλλά κατά το πατερικό αξίωμα, το καλόν ουκ εστί καλόν, αν μην καλός γίνεται. Το ξαναπώ αυτό. Το καλόν ουκ εστί καλόν, εάν μην καλός γίνεται. Στο COVID, σε αυτή την περίοδο της φοβερής παγκόσμιας πλάνης που ζήσαμε, είδαμε, αν είχαμε αυτά μάτια να βλέπουμε πνευματικά, αμέσως είδαμε ότι εκ του διαβόλου ήταν τα περισσότερα που μας σέβαιναν. Γιατί μεθολογικά ήταν όχι του Χριστού. Φόβο, τρόμο, πιέσεις, απειλές, αυτά είναι του διαβόλου, μέθοδο, τρόπο. Δεν χρειάζεται να ξέρεις, να είσαι επιστήμονας, ούτε είσαι γιατρός, τίποτα από αυτά δεν χρειάζεται, πνευματικός άνθρωπος να είσαι. Και κατάλαβες αμέσως από πού έρχονται όλα αυτά. Δηλαδή, το καλό νου και έστι καλό να μην καλός γίνεται. Χρησιμοποιείτε αυτά και θα σωθείτε από πολλά δεινά που έρχονται στη ζωή μας. Θεωρώντας στην πράξη ως ανώτατο κριτήριο αγιότητος τον προσυνοντικό αποχωρισμό από όσους κηρύττουν αίρεση, γεννή και κεφαλή. Έτσι λένε η εκ δεξιά, βασισμένα στην κανόνα 15 του πρώτου δευτέρου συνόδου, λένε με βάση αυτό ότι δεν έχουμε κοινωνία με αυτούς που κηρύττουν αίρεση. Εν μέρει έχουν δίκιο. Πού πέφτουν έξω? Δεν σταματάνε εκεί. Κόβουν και κοινωνία από όλους όσοι
Ενώ ορθοτομούν εν τούτης δεν κόβουν κοινωνία με τους περιμένους ψεύδοδεσκάλους. Οι εκ δεξιών συμπράττουν με τους οικουμενιστές στην υπονόμευση, με αυτόν τον τρόπο, και αυτοί συμπράττουν στην υπονόμευση της ενότητας πίστεως και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, την οποία ζητούν να οικοδομήσουν. Οι εκ δεξιά θέλουν να προστατεύουν την Εκκλησία από τον πειρασμό του οικουμενισμού. Και όμως με τον τρόπο τους κόβουν κοινωνία με τους πάντες και τα πάντα όσοι έχουν σχέση με αυτούς που δεν ορθοτομούν, υπονόμευσε τις ενότητες της πίστεως και δεν βοηθάνε να καταπολεμήσουν την αίρεση. Οι καρποί επιβεβαιώνουν αυτή την κρίση. Σήμερα, από ποτέ, ευκολότερο κατασπαράζουν οι λύκοι τα πρόβατα. Οι δε κήρυκοι της αιρέσεως κηρύττουν ευκολότερα και ευρύτερα και όχι μόνο δεν αποκάμνουν, αλλά μάλλον αποθρασύνονται ακόμη περισσότερο. Ακόμη σαφέστερη όμως, επιβεβαίωση βρίσκεται στην απώλεια εκ μέρους των ιδίων των ζηλωτών της δυνατότητας να διακρίνουν τα πνεύματα και αναγνωρίζουν την παρουσία, και να αναγνωρίζουν πού είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Εδώ είναι το φοβερότερο. Αρνούνται την αγιότητα των αγιοτέρων των ημερών μας. Αθετούν τις αμέτρητες μαρτυρίες ουρανού και γης. Και όλα αυτά για χάρη του ενός κριτηρίου αγιότητος που κατά αυτούς υπερνικά κάθε άλλο. Ποια? Η ανάγκη αποφυγής, ανάγκη διακοπής, αποχωρισμού, ακόμα και προσυνοδικής καταδίκης, ως προϋπόθεση για να γίνει ο πιστός κατοικητήριο του Θεού. Δηλαδή, Άγιος δεν υπάρχει περίπτωση αν δεν κόβεις κοινωνία και φεύγεις. Αυτά είναι τα κριτήρια του εκτεξιού πειρασμού. Άρα, όσοι έμεναν χωρίς να διακόψουν την μεμόσυνο την κοινωνία, αποκλείεται να είναι Άγιοι. Άρα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πομφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο μεγάλος καταπολεμιστής του οικουμενισμού, δεν μπορούν να είναι Άγιοι. Γιατί το πρώτο κριτήριο της αγιότητας είναι κόβεις, φεύγεις, δεν έχεις κοινωνία. Αυτά λένε οι εκδεξιά. Και φαίνεται με αυτόν τον τρόπο στους καρπούς ότι δεν βαδίζουν την οδό της βασιλικής οδό των πατέρων. Αν κοιτάξουμε την οδό στην οποία περπατάει τεινάς, αλλά πολλά μπορούμε να μάθουμε για την αλήθεια εντός του ή την τούτης απουσία. Είναι αξιοσημείωτο το ότι εάν και τα δύο άκρα, οικουμενισμός και ζηλωτισμός, είναι άσποντοι εχθροί ως προς την ταυτότητα και τα όρια του κυριακού σώματος, παρά τα αυτά έχουν από κοινού παρόμοιο ήθος και παρόμοιο στάση προς την εκκλησιαστική ζωή. Αυτή τους η στάση συχνά χαρακτηρίζεται παραδόξως, αφενός μεν από μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά στην εκκλησιαστική τους ορθότητα, αποδέει την άλλη από μεγάλη προσωπική ανασφάλεια και αναζήτηση κάποιας εξωτερικής επιδοκμασίας και βεβαίωσης. Ο χαρακτηρισμός του πατρός Πατήρ Σεραφιμρός, ότι όσοι υποκύπτουν στον εκτεξιόν περισμό πάσχουν από την ασθένεια της υπερβολικής ορθότητας, αυτά που λέει ο Πατήρ Σεραφιμρός είναι το super correct, υπερβολικής ορθότητος, στα πάντα και τα πάντα, αυτή εκεί, όλα εκεί, το εξωτερικό κομμάτι, να έχουμε 100% είμαστε σωστοί, εφαρμόζεται εξίσου και στους ειδικούς της οικουμενικιστικής αριστεράς. Δηλαδή, εδώ ενώνονται τα δύο άκρα. Ότι και τα δύο θεωρούνται εμείς είμαστε και μόνοι εμείς είμαστε super correct, είμαστε οι μόνοι που έχουν ιδέα για την Εκκλησία, είμαστε expert. Είμαστε ειδικοί και εσείς είστε τους απλούς ανθρώπους που μας ακολουθούν. Έχοντας επιβολική πεποίθηση στην ορθότητα του λογικών τους εκτιμήσεων περί των
προβλημάτων στις εκκλησίες, αλλά ανεπαρκή υπομονετική εμπιστοσύνη στην τελική φροντίδα της προνοίας, της προνοίας του Δεσπότου, οδηγούνται αμφότεροι σε ένα είδος καινοτομισμού της παραδεδομένης ιεράς παραδόσεως, μονονότι έρχονται ο καθένας από πολύ διαφορετικές πλευρές. Οι ακαδημιακοί θεολόγοι, δυστυχώς οι περισσότεροι σήμερα είναι οικουμενιστές, εγώ μπορώ να το πω αυτό, γιατί εγώ έκατσα 15 χρόνια στο Πανεπιστήμιο και έκανα ένας ακαδημιακός θεολόγος. Οι ακαδημιακοί θεολόγοι ενώνονται με τους αντίστοιχους στα δεξιά σε μια κοινή εξίσου ζηλωτική και υπερβολική εμπιστοσύνη στην έκθεση και χρησιμότητα των λογικών τους αναλύσεων και προτάσεων. Έχουν πολύ αυτοπεποίθηση, πάρα πολύ. Προτάσσοντες τους εαυτούς τους ως αυθεντίες ενώτερες των Αγίων της εποχής μας, οι ανακαινιστές, τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά, αποδεικνύονται τραγικώς άμυροι του κυρίου χαρακτηριστικού της Ορθοδοξίας, το να είναι επόμενοι της Αγίας Πατράση, στην οδό αλλά και στην αλήθεια. Και τελειώνω. Στενή και τεθλιμμένη είναι η οδός που οδηγεί στην ζωή και λίγοι είναι αυτοί που την βρίσκουν. Ακόμη λιγότεροι είναι στις μέρες μας από ό,τι φαίνεται εκείνοι που έχουν οφθαλμούς να διακρίνουν τα πνεύματα από το πνεύμα, το μόνο πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, το έργο ορθολογιστικών ιδεολογιών από τον γλυκό καρπό της Πεντεκοστής. Η βασιλική οδός μεταξύ των δύο άκρων παραμένει παρατάφτα προσβάσιμη για όλους όσοι είναι πρόθυμοι να άρουν το σταυρό τους, να σταυρώσουν την λογική τους, να επαναπροσανατολίσουν το πνεύμα τους, να ιεραρχήσουν τη ζωή τους και να είναι εν του κόσμου αλλά ουκ εκ του κόσμου και έτσι να αποφύγουν τις σιρήνες τόσο εκ αριστερών όσο και εκ δεξιών. Με αυτά τελειώνω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσετε. Ερωτήσεις και συζήτηση, ελπίζω θα έχω πει κάτι. Ευχαριστώ πάντα. Θα ξαναπώ την ερώτηση. Και πάλι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σε αυτή την κοινωνία, σε αυτόν τον πλανήτη, είτε διαιωνίζονται. Και έρχονται στην απορία μου. Ο δημιουργός δημιούργησε άνθρωπο και μηδέν. Και βεβαίως η Αγία Γραφή λέει ότι επαράδεισαν προηγουμένες εντολές του Θεού. Και ο άνθρωπος, η κοινωνία καταπλασιάζεται πολύ πιο καλά από ό,τι καταπλασιάζεται το σύμπαν. Όμως, ας πούμε ότι είναι την παραπέμπτωση, έδωσε την επιλογή ο κόσμος να διορίζεται με αυτόν τον τρόπο τον οποίο είναι σε όλη την αντιπροσώπηση. Και σήμερα δυστυχώς, σε αυτές όλες τις ιδιότητες που μας αναφέρει, σε όλα τα κράτη, σε όλα τα έθνη, σε όλες τις αιρέσεις, ο κόσμος διαιωνίζεται. Και διαιωνίζεται με το φυσικό τρόπο αυτό που μας εφόρτησε, μας έδωσε το δημιουργό, μας έδωσε το Θεό. Και δυστυχώς σήμερα, ούτω πολιτισμένες χώρες του κόσμου, βλέπουμε να πω, παντρεύονται δύο όμοια φύλλα. Ναι. Βλέπουμε να πω, δεν παντρεύονται. Είναι λαθασμένα. Ναι. Πες μου την ερώτησή σας, γιατί έχουμε πολύ. Ότι παντρεύονται σημαίνει παντρεύονται ένας άνθρωπος με μια γυναίκα. Ναι. Και δυστυχώς υπάρχει αυτή η τάση περισσότερο
πολιτισμένες χώρες παράσταση παράπτυξη. Τι θα γίνει εάν ο Θεός, η θρησκεία, οι εσείς οι αξιόλογοι θεολόγοι, όταν συναντιέστε σε μια συνάντηση, δεν συζητάτε αυτό το θέμα το οποίο δυστυχώς βρίσκεται σε μεγάλη αφή και δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Και ζούμε για αυτόν τον λόγο που η σημερινή κοινωνία λέμε ότι εχάλασε. Διότι φτάνουν στο σημείο και γίνει οι άνθρωποι αυτοί οι ενώνονται. Παίρνουν και παιδιά και τα ανατρέφουν και τα αναγιώνουν και τα στέλνουν στα σχολεία. Και αντιλαμβάνεστε πόσο ψυχολογικά πειράζεται το νομό εκείνο. Η ερώτηση τι είναι. Πολλά λέτε, αλλά η ερώτηση δεν έχω καταλάβει. Σχολιάστε αυτήν την ιδιότητα των ανθρώπων. Την. Αυτήν την λαθασμένη ένωση των ανθρώπων. Μάλιστα. Η τάση του παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό μιλάτε. Δηλαδή. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι στο τέλος. Λέγεται πολλά πριν να φτάσετε στο. Στην ερώτηση αυτή. Ναι. Λοιπόν, να ο Όσιος ο Γερόνυμος, πριν από 1600 περίπου χρόνια, έλεγε ότι όταν οι δίθεν χριστιανές κοινότητες, χριστιανοί, θα δέχονται και, δεν ξέρω ακριβώς πώς το είπε, γιορτάζουν πάντως, θα δέχονται και θα συμπορεύονται με την όμοιο μοφιλία, θα είναι το τέλος του κόσμου. Είναι σημείο των καιρών αυτό. Είναι όλα αυτά που λέγαμε απόψε και πολλά μπορούμε να πούμε ακόμα εξ σχέση με την ταυτότητά μας στον Χριστό. Ποιος είναι ο Χριστός? Ποιοι είμαστε εμείς? Έτσι μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Αν δεν ξέραμε ποιος είναι ο Χριστός, γι' αυτό οι πατέρες επέμεναν σε ιότα, σε πολλές λεπτομέρειες. Γιατί αν χάνεται η ταυτότητα του Χριστού, η πραγματική αποκάλυψη δεν συνεχίζει μέχρι το τέλος, χάνονται όλη η ανθρωπότητα. Γιατί φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε, τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι, κυρίως στον δυτικό κόσμο, να μην ξέρουν, ή μην θέλουν να δεχθούν ότι είναι άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε κάθαρα γιατί χάσαμε την ταυτότητα του Χριστού. Και αυτό σημαίνει την Εκκλησία. Δηλαδή αυτές οι τρεις ταυτότητες, Χριστού, Εκκλησίες και ανθρώπου, αυτά είναι συνδεμένα. Χάνεις το ένα, χάνεις το άλλο. Κυρίως χάνεις τον Χριστό, χάνεις και την Εκκλησία, χάνεις και την δική σου ταυτότητα. Και στο τέλος φτάνεις στο το λεγόμενο κίνηση, το transhumanism. Το transhumanism τι είναι αυτό? Ότι εμείς θα δημιουργούμε ανώτερα άνθρωπο, υπεράνθρωπο ή άλλη ιδέα για τον άνθρωπο μέσα στη τεχνολογία και στην βιολογία. Δηλαδή ο πειρασμός εκ του Παραδείσου. Τι ήταν αυτό? Ότι εσείς θα γίνετε θεοί χωρίς το Θεό. Θα γίνετε θεοί χωρίς το Θεό. Όλα αυτά είναι συνδεμένα. Δηλαδή, ο πειρασμός που φτάνουμε τώρα στο τέλος του κόσμου να μην καν ξέρουμε ποιοι είμαστε, γιατί έχουμε χάσει την ταυτότητα του Χριστού και να δημιουργούμε άλλο άνθρωπο, άλλες δυνατότητες, είναι αιωσφορική επανάσταση εναντίον του Χριστού. Πώς έπεσε ο αιωσφόρος? Ο αιωσφόρος είχε
ήταν λαμπρότερος από όλους τους αγγέλους. Και είχε το φως, και το φως ήταν του Χριστού. Ήταν καθρέφτη. Και παρά να δώσει δόξα στην πηγή, είπε εγώ είμαι πηγή. Και αμέσως έπεσε από την κοινωνία με τον Θεό. Και αυτή ξεκίνησε όλη η περιπέτεια στο τέλος της ανθρωπότητας. Εδώ μιλάμε πάλι για την εσφορική αντίληψη να κυριαρχεί και να γιορτάζεται. Άρα εγώ μπορώ να αλλάξω ποιος είμαι εγώ. Δεν δίνω καμία σημασία στο πώς έκανε ο Δημιουργός μου. Με έκανε άντρα, δεν μου έκανε γυναίκα. Ούτε μπορώ να γίνω ένα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο και δεν ξέρω τι έχουν δημιουργήσει σήμερα. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να δεχθώ αυτό που μου έκανε. Αυτό είναι ο Δημιουργός. Εγώ δεν είμαι πηγή. Όχι. Τώρα, σήμερα, εγώ θα δημιουργώ τον εαυτό μου εκ νέου. Θα κάνω, εγώ είμαι Θεός, εγώ είμαι η πηγή της δημιουργίας, μπορώ να ξανακάνω τον εαυτό μου. Αυτή είναι η πλάνη και βέβαια φταίνε οι αιρετικοί της Δύσεως στο τέλος. Γιατί όταν ο Πάπας ήταν ο πρώτος Προτεστάντης, αυτός ήταν ο Προτεστάντης, δεν είπα, οι άλλοι είναι μιμητέ του Πάπα. Αυτός είπε, εγώ ξέρω καλύτερα από την Εκκλησία, εγώ θα βάλω στην σύμβολο της πίστης κάτι άλλο, εγώ θα κάνω όπως θέλω, θα πορεύω σαν επίσκοπος Ρώμης και θα δεχθώ την αίρεση του Φιλιόκου κτλ. Ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και στο τέλος έκασαν την ταυτότητα του Χριστού και την ταυτότητα της Εκκλησίας και φτάναμε σήμερα στην ίδια ταυτότητα την βιολογική, να μην ξέρουμε την βιολογική ταυτότητα δηλαδή. Είναι μια ευθεία γραμμή. Και φυσιολογικό πράγμα είναι δηλαδή. Δεν είναι περίεργο που φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα, είναι φυσιολογικό. Και θα γίνει χειρότερο. Δεν θα υπάρχει λύση εντός της ιστορίας. Θα πήγει τέλος της ιστορίας θα θεί. Και θα λυθεί με την δεύτερη παρουσία του Χριστού. Θα γίνει χειρότερο. Βέβαια θα υπάρχει ανάσα, γιατί ο Θεός, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα επεμβαίνει στην ιστορία. Το περιμένουμε. Αλλά δεν θα είναι για πολύ, ούτε θα αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Θα συνεχίζουν αυτοί που θέλουν την εσφορική αντίληψη, αλλά πολλοί θα έχουν την ευκαιρία να ακολουθούν τον Χριστό και να γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μην περιμένεις τίποτα από καμία οργάνωση, καμία τίποτα. Δεν υπάρχει καμία λύση, μόνο χειρότερο θα γίνει. Μεταξύ αυτών που δεν θέλουν τον Χριστό εννοώ. Στην Αποκάλυψη φαίνεται οι άνθρωποι που θα πάρουν το σφράγισμα θα δυσκολεύονται, θα είναι αδύνατο να μετανοήσουν. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό, έχω μία θεωρία. Ότι όπως βλέπουμε τώρα, ο άνθρωπος που τόσο πολύ μισεί την ίδια τον αυτό του και τον Θεό του, τον Δημιουργό του και θέλει να αλλάξει στο βιολογικό πεδίο την ταυτότητά του, θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί να επιστρέφει. Γιατί τι είναι μετάνοια? Επιστροφή στον Θεό. Κοινωνία με τον Θεό. Αυτό θα πει. Είναι άνω προσανατολισμό προς τον Κύριο. Εάν ουσιαστικά βλασφημία του Αγίου Πνεύματος γίνεται, δηλαδή με κάποιο τρόπο, δεν θέλεις να δεχθείς τον Δημιουργό και την ταυτότητά σου. Πώς θα γίνεις και κοινωνός της Θεώσεως, εάν εσύ δεν δέχεσαι και τα κατώτερα, τα απλότερα, τα αυτονόητα? Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει στις μέρες του Αντικρίστου, αλλά κάπως έτσι θα φτάσουμε. Μία ερώτηση από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και νομίζω ότι το συγγνώμη και ακούσαμε κάτι διαφορετικό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, μιλώντας για υποσμήκευση και αυτό που είπατε ότι κάποιος όταν βρίσκεται εκτός σώματος Εκκλησίας ουσιαστικά δεν είναι χριστιανός. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι η Εκκλησία προσπαθεί να κάνει μια μεταστροφή και να προσπαθήσει να κρατάει τον κόσμο μέσα στις τρεις λειτουργίες, χρησιμοποιώντας πολλές φορές αναπολογίες και πολλές φορές νερώνοντας το κρασί σε διάφορα θέματα και λέγοντας δεν πειράζει μωρέ αυτό, δεν πειράζει μωρέ εκείνο, ας μπαίνουμε και με τα παντελόνια, ας μπαίνουμε και με τα σοτζάκια, δεν πειράζει που κοινωνά.
κάποιοι βγαίνουν από την άλλη και λένε «Μα αυτό είναι συντοπισμός». Όταν προσπαθεί κάποιος να μείνει πιστός στις παραδόσεις, στις πατρικές διδαχές και να παρακολουθήσει τα της Εκκλησίας. Και η δυσκολία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ότι επειδή όλα είναι αποδεκτά σε κάποιο βαθμό, τότε λέμε «Εντάξει, αυτό το υποτάδε, εντάξει, αυτό το υποτάδε» και υπάρχουν, βλέπετε, και κάποια άκρα ή ένα εύρος μέσα στο ότι τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να καταλάβουν πού βρίσκεται πραγματικά ο Χριστός σήμερα και πώς πρέπει αυτό έμπρακτα να το ζούμε και να το βιώνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία και εκτός της Θείας Λειτουργίας και στον έξω κόσμο. Το θεμέλιο της Ορθόδοξης Ταυτότητας είναι ότι είμαστε υπόμενοι στις Αγίες Πατράς. Κοιτάζουμε τους Αγίους, μιμούμαστε τους Αγίους, ακολουθούμε τους Αγίους. Εάν όλοι κάναμε αυτό, τίποτα από αυτά που λείπετε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν κάναμε αυτό. Κοιτάζουμε δεξιά-αριστερά και με πολλοί ανθρώπινες και εξυπνάδες νομίζουμε ότι θα τραβήξουμε κόσμο στην... Νομίζουμε ότι θα τραβήξουμε κόσμο στην Εκκλησία και το μόνο που θα κάναμε είναι να κάνουμε την Εκκλησία κάτι άλλο από την Εκκλησία. Μου ήρθε πριν από χρόνια πώς λέγεται, σέξασα και όλους, συνεργάτες του παπά στην Ενωρία, Πίτροπη. Και μου ήρθε και μου έλεγε, πάτερ, είμαι καινούριος παπάς σε μια Ενωρία μικρή, «Πάτερ, πρέπει να κάναμε το πάνω, να τραβήξουμε τον κόσμο μες στην Εκκλησία». Κοιτούσε, λέω, «Όχι, τίποτα από αυτά δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε». Δεν λέει τίποτα από αυτό το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ξέρεις τι λέει? Να είσαι πιστή, να ακολουθείς τους πατέρες, τους Αγίους. Και έτσι θα γίνεις και καθαρή και φωτισμένη και μετά ο Θεός θα έχει κάπου να στείλει αυτούς που πραγματικά θέλουν τον Χριστό. Γιατί αν εμείς είμαστε του κόσμου τούτου και να κάνουμε το παν με ανθρώπινες ιδέες, δεν θα στείλει κανείς ο Θεός κανείς σε εμάς. Δεν θα δει κανείς. Γιατί? Να γίνουν χειρότεροι, όπως οι Φαρισαίοι, να γίνονται χειρότεροι, πάνε σε όλο τον κόσμο, μαζεύεται κόσμο και γίνονται χειρότεροι από τους ίδιους. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλαβαίνουμε ότι η αλήθεια και η οδό, ο τρόπος και το Ευαγγέλιο, το ήθος και το δόγμα είναι αχώρεστοι. Δεν μπορείς να χωρίζεις, να λες «εγώ θα φέρω κόσμο στην Ορθοδοξία με τρόπο ανορθόδοξο». Έχεις καταλύσει και την Ορθοδοξία και δεν υπάρχει μέλλον για την Εκκλησία. Δεν χρειάζεται. Ο Θεός φέρνει κόσμο στην Εκκλησία. Ο Θεός. Ο Θεός κυνηγάει, όπως λέει στους ψαμούς, τους πάντες για να φέρει κοντά Του. Αυτός είναι ο Ιεροπόστολος. Εμείς να μην είμαστε εμπόδια στο έργο Του. Περισσότερες είμαστε εμπόδια εμείς με τις εξετνάδες. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται πιστότητα, ταπείνωση και αφοσίωση σε Αυτό. Αυτά φαίνεται σε όλους τους βίους των Αγίων. Δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Διάβεσε τον Παπα Νίκολο Πλανά. Διάβεσε τον Άγιο Ιάκωβο Ευβίες. Διάβεσε τους βίους των Αγίων. Δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα στους βίους των Αγίων. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Είναι η κοσμίκευση της Εκκλησίας αυτό. Δεν οδηγεί πουθενά. Είδα αυτό που λένε στο διαδίκτυο, είδα το πρωί, χθες, ένα meme που λένε, έτσι, μια φωτογραφία. Πώς ήταν οι άνθρωποι, νομίζω στη Νέα Υόρκη, στη Σικάγο, πριν από 100 χρόνια, νομίζω. Φωτογραφία. Ήταν όμορφη, σεμνή. Νέα Υόρκη, δεν μιλάμε Πάφο ή Αθήνα. Μιλάμε Νέα Υόρκη, κοσμικοί άνθρωποι, αλλά ήταν όμορφη και σεμνή. Είχαν γκρεβάτο οι άντρες, είχε ωραία φόρεμα. Στον δρόμο, μία φωτογραφία. Και λέει κάτι σαν, νομίζετε ότι δεν έχει αλλοιώσει την κοινωνία και δεν πάμε, ας πούμε, από κακό στο χειρότερο, γιατί δεν έχετε ιδέα πώς είμαστε κάποτε. Μιλάμε για εξωτερικά πράγματα, όχι πέρα από την ζωή. Μιλάμε για κοινωνικό επίπεδο. Και όμως φαίνεται εκεί πόσο έχουμε αλλάξει και δεν ξέρουμε, γιατί δεν κρατάμε μπροστά μας τα πρωτότυπα. Έτσι, αν δεν έχεις μπροστά σου το πρότυπο, τον Χριστό, και ο Χριστός είναι σε κάθε εποχή στους Αγίους, εκεί πρέπει να είστε, συνέχεια εκεί, μπροστά. Αυτή είναι η καθρέφτη. Εάν έχεις αυτά μπροστά σου, μετά θα καταλαβαίνεις πολύ καλά που βρισκόμαστε. Ο διάβολος θέλει να μην βλέπουμε αυτά,
Έτσι. Και να χανόμαστε στο οριζόντιο επίπεδο. Έτσι. Και να μην βλέπουμε, να μην διακρίνουμε πλέον τα πνεύματα. Σήμερα ζούμε η Ορθόδοξη, όχι η κοσμική. Κοσμικά. Πολλοί. Και οι αυτοί που πηγαίνουν στην εκκλησία κάθε μέρα δεν έχουν την σεμνότητα που είχαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν έχουμε ιδέα, δεν έχουμε πρωτότυπο. Δεν θέλουμε να ακολουθούμε πάση θυσία τους Αγίους Πατέρες που ήρθαν πέρα από εμάς. Κάθε δικαιολογία θα βρούμε για να είμαστε σαν τους άλλους εκτός της εκκλησίας. Αυτό έχει σημασία. Είναι μεγάλη πλάνη της εποχής μας. Δεν χρειάζεται, παιδιά, ούτε θα ορίσουμε πόσοι άνθρωποι είμαστε στο τέλος στην εκκλησία. Κανένας δεν μπορεί να λέει ότι θα υπάρχουν 100, θα υπάρχουν 200, θα υπάρχουν 1000. Όσοι θέλουν, λέει ο Χριστός. Όσοι θέλουν. Δεν καταλαβαίνουμε τι είπε. Όσοι θέλουν. Όσοι θέλουν. Δεν χρειάζεται. Δεν αλλάζει ο Χριστός. Εμείς αλλάζουμε και μετά το μόνο που καταφέρνουμε είναι να αλλάξει την εκκλησία, να γίνει κόσμος. Αυτά είναι στα χέρια μας. Μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και πολλές φορές το κάναμε. Πρέπει να βγούμε από τη μέση. Αφήστε τον Χριστό να λάμπει, τους Αγίους να λάμπει και να μην είμαστε εμπόδια στην Ιεροποστολή του. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δηλαδή να μην είμαστε μείον, μηδέν να είμαστε. Είπε ο Άγιος Παΐσιος, νομίζω στον καθηγητή μου, τον Τζελεγίδη, και το χρησιμοποιεί πολύ και εγώ το χρησιμοποιώ πολύ γιατί είναι πολύ διακριτικό. Είμαστε όλοι μηδέν. Τίποτα δεν είμαστε, μηδέν. Τι είμαστε, εσύ είσαι πάτερ 10-0, εγώ είμαι 2-0, ο Άγιος Παΐσιος είναι 1000-0, είμαστε όλοι 0. Το 0 είναι η προσφορά μας, η δική μας ασκητική προσπάθεια. Έτσι. Χωρίς το 1 πριν το 0, είμαστε 0. Το 1 μπαίνει, δηλαδή το κάνουμε για τον Χριστό. Εν Χριστό και για τον Χριστό, μετά όλα αυτά τα 0 γίνονται χιλιάδες και εκατομμύρια. Αλλά είμαστε 0. Όσο είμαστε εμείς μπροστά, 0 η Εκκλησία. Όσο είμαστε πίσω από το ένα, χιλιάδες και εκατομμύρια γίνεται η Εκκλησία. Γίνεται τόπος αγιότητος και τόπος ουράνιου παρουσία του Θεού. Έτσι. Άρα, ό,τι και να κάνεις, μηδέν θα είσαι. Εάν βγαίνεις από τη μέση και βάζεις τον Χριστό μπροστά, μετά είσαι πλούσιος. Μετά θα λάμπει η Εκκλησία. Εντελώς αντίθετα από την κοσμική αντίληψη περί Ιεροποστολής. Είναι καταστροφή της Εκκλησίας. Είναι θάνατος της Εκκλησίας. Νομίζουμε ότι εμείς οι έξυπνες, οι ξενάδες μας, θα φέρει κόσμο στην Εκκλησία. Είναι τραγικό να σκέφτεσαι έτσι. Ναι. Πολλοίς κόσμος έχει εβάλει στη ζωή πάρα πολλές μέρημνες και δεν αφήνει χρόνο στον εαυτό του να επικοινωνήσει με τον Χριστό και την ψυχή του να κάνει για να... Και ίσως αυτόν τον κάνει να απομακρύνθηκε και από την Εκκλησία. Και πρέπει κάπως επίσης και στα σχολεία να μαθαίνουν την αρχαία ελληνική γλώσσα που όταν πηγαίνουν και στην Εκκλησία ή να διαβάζουν και βίντεο στον Άγιο να καταλαβαίνουν. Με το να μην γνωρίζεις τη γλώσσα σου καλώς δεν μπορείς να μελετάς και έτσι σιγά σιγά αποκόπτες. Τι νομίζετε ότι πρέπει να... Όλα αυτά είναι καλά, να μάθεις την γλώσσα, να μάθεις αρχαία, όλα αυτά είναι εργαλεία, είναι σημαντικά, είναι βοηθάει στην ταυτότητα, οπωσδήποτε. Αλλά και οι αγράμματοι γίνονται Άγιοι. Άρα δεν είναι το παν, ούτε είναι το πρώτο. Η μετάνοια, η διάθεση, να αγωνιστείς, να προσεύχεστε. Αυτό έχει σημασία. Μετά βάζεις τα άλλα. Μετά βάζεις τα άλλα και πρόσεξε, δεν είναι ότι λείπει όλοι οι καθηγητές. Είπαμε οι καθηγητές, οι περισσότεροι σήμερα είναι εκουμιστέ. Είναι άνθρωποι της διάνοιας και όχι της του νου. Δεν θέλουμε τέτοιους. Έχουμε δει αυτά που καταλήγει στο Δύση. Δεν έχουμε ανάγκη τέτοιους να μας πούν τι είναι η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή έρχονται από τους βιαστές εναντίον τα πάθη. Έτσι. Αυτή την ασκητική ζωή ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση, όχι μόνο κατ' εικόνα, αλλά και ομοίωση, και μετά θα δουν χιλιάδες όπως ήρθαν στον Χριστό. Χιλιάδες θα κάτσουν στο πόδια των ανθρώπων αυτών. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι καλά πράγματα να μάθεις. Να μάθεις αρχαία, να διαβάζεις τους πατέρες, όλα αυτά είναι καλά. Αλλά δεν είναι το πρώτο
Οι Απόστολοι ήταν 12 ξαράδες, δεν ήταν 12 επιστήμονες. Ναι. Κοινωνία. Ναι. Και οι ιερείς μας το ίδιο τα αισθάνονται. Οι άθροι, τι έχουν από όλα αυτά για να οδηγήσουν στον αυτό το αγώνα. Ψυχολογικά προβλήματα. Δεν πρέπει να γίνονται. Εσείς που τα μελετήσετε. Ο διάβολος προβληματίζεται. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε προσευχή για τον διάβολο και εμφανίστηκε και είπε σταμάτα. Μην κάνεις άλλο προσευχή. Ξέρω. Δεν με νοιάζει. Ο υπερήφανος άνθρωπος που είναι κατ' εξοχήν ο άθειος είναι υπερήφανος άνθρωπος. Θέλουν, αλλά δεν τους αφήνει η υπερηφάνεια. Όχι, είναι διχασμένοι άνθρωποι. Διχασμένοι είναι. Όλοι είμαστε, εφόσον δεν είμαστε στην οδό του Κυρίου, θα έχουμε εν μέρη, ένα κομμάτι, ένα ποσοστό της ίδιας διχασμένης προσωπικότητας. Απλώς έχουν σε έναν βαθμό τεράστιο. Κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι σήμερα έχουν ανασφάλειες. Όλοι. Είμαστε όλοι με ανασφάλειες. Αυτή η ανασφάλεια μπορεί να οδηγήσει στη μετάνοια ή μπορεί να οδηγήσει στην απεπισία. Απεπισία και να μην τους νοιάζει τίποτα. Εκεί αυτός που επιμένει, βέβαια πρέπει να πούμε το άλλο, ότι εν μέρει φταίμε εμείς. Για τους άθειους, οι χριστιανοί. Τι λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, θα ξέρουν για μένα, τώρα παραφραστικά τα λέω για να μπούμε στο θέμα, θα ξέρουν για μένα λόγω της αγάπης δική σας. Δηλαδή, ποια αγάπη, για μένα. Δηλαδή, τη θυσία που κάνεις για μένα, την είναι Χριστός ζωή που ζεις για μένα, θα ξέρει ο κόσμος για μένα διαμέσου εσάς. Άρα, αν υπάρχουν άθειοι και πολλοί σήμερα, φταίμε εμείς. Οι χριστιανοί. Έτσι. Άρα, ας έχουμε πολύ πολύ συμπάθεια για όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά σαν γιατρός πρέπει να αναλύσουμε το θέμα. Τι είναι το θέμα, τι είναι η αρρώστια. Είναι η υπερηφάνεια φοβερή. Και η υπερηφάνεια και η ανασφάλεια. Και δεν θέλουν, εφόσον μένουν σε αυτή την στάση, δεν θέλουν να κάνουν το κόπο και την δυσκολία να θυσιάζουν και να εμπιστεύονται. Όλα τα θαύματα στην Αγία Γραφή έγινε με βάση την εμπιστοσύνη. Όχι την πίστη, δηλαδή ο Χριστός είναι Θεός, αλλά η εμπιστοσύνη στον Θεό μέσα στον Χριστό. Δηλαδή η εμπιστοσύνη, την πραγματική εμπιστοσύνη, ναι, μπορείς να κάνεις το θαύμα, Κύριε, εσύ μπορείς. Αυτή η εμπιστοσύνη σημαίνει πρέπει να θυσιάζουμε τις ιδέες μας. Πρέπει να ταπεινωθούμε, να υποτάσσονται στον Χριστό. Αυτή η διαφορά μεταξύ των δαιμόνων και των ανθρώπων που είναι κάτι επίρρεια των δαιμόνων και των χριστιανών και αυτούς που συνεργάζονται με τη Χάρη του Θεού είναι υποτάσσεται η Εκκλησία στον Χριστό. Λέει να είναι ευλογημένο. Αυτή η διαφορά. Δεν μπορούν οι δαίμονες να κάνουν, δεν θέλουν να κάνουν αυτό και όσοι ακολουθούν τους δαίμονες, έτσι συμπεριφέρονται. Κατάλαβες. Αυτά είναι δύσκολα. Αλλά πολλοί χριστιανοί είναι έτσι. Οι περισσότεροι χριστιανοί, να μην σου πω, δεν ξέρω, οι περισσότεροι, πολλοί είναι, δεν θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Μην μου λες για τα δύσκολα. Τα δύσκολα του Χριστού, ότι πρέπει να αλλάξω τη ζωή μου. Πολλοί. Και εξωτερικά και εσωτερικά και τις προτεραιότητες και τη ιεραρχία. Και όφόσον δεν κάνουν αυτές τις πράξεις, που είναι πράξεις και θυσίες και αγάπης, που φαίνει τη χάρη του Θεού και ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, εφόσον δεν κάνουν αυτά, μένουν στον αυτό τους. Και άδεια μένουν. Και ας είναι χριστιανοί και πηγαίνουν στην εκκλησία κάθε μέρα. Κατάλαβες. Άρα, σε αυτό το ίδιο δίλεμα υπάρχουν οι εκτός εκκλησίας και οι άθιοι, αλλά πολύ περισσότερα, πολύ πιο βαθιά.
η αδιλεξία, δηλαδή δεν θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους, να θυσιάζουν, να λένε δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το πρώτο βήμα είναι δεν ξέρω. Όχι, ξέρω. Αυτή είναι η στάση του. Και αυτό το λένε ξέρω γιατί δεν θέλουν να ρισκάρουν, δεν θέλουν δεν αντέχουν την ασφάλεια, την ανασφάλεια, να λες δεν ξέρω. Έτσι. Έχω φοβερή ανασφάλεια, λένε ξέρω για να μην πνίγονται από τις ανασφάλειες αυτές. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι τραγική κατάσταση. Κοίταξε, δεν ενώνεται ο άνθρωπος μέσα της διάνοιας, αλλά μέσα του νου, την καρδιά. Μπορεί να είναι πανέξυπνη, δεν έχει σημασία καθόλου. Αυτό το μυαλό είναι εργαλείο, δεν το χρησιμοποιεί το εργαλείο σωστά. Ε? Να κρίνουν. Κοίταξε, στα κτιστά κρίνουν, στα άκτιστα δεν έχουν ιδέα. Γιατί δεν καταλαβαίνεις τα άκτιστα του Θεού με την διάνοια, αλλά με την καρδιά. Ναι. Διάκριση δεν βγαίνει μόνο κυρίως από την διάνοια, αλλά από την καρδιά, από το νου. Άλλες ερωτήσεις. Ναι. Πολλά λάθη κάνω. Ακόμα. Συζητώντα με κάποιου αδελφού, ισχυρίζονταν ότι στο τέλο του κόσμου, μέχρι το τέλο του κόσμου, η Εκκλησία θα πλανηθεί όπω πλανήθηκε τον καιρό του Χριστού. Οι ιερείς και οι Φαρισαίοι δεν αγκόρισαν τον Χριστό. Οπότε έτσι θα γίνει και σε εμά, α πούμε, θα πλανηθεί η Εκκλησία και θα είναι ένα από εδώ, ένα από εκεί σωστή. Δηλαδή, καθημερινά είναι λάθο. Αλλά από το άκουσα να το ισχυρίστηκαν, δεν ξέρω αν το γράφει η Αποκάλυψη ή κάποια. Κοίταξε, τι εννοούν η Εκκλησία. Αυτή είναι η ερώτηση. Εάν εννοούν κάποιοι αρχιερείς και ιερείς, έχουν δίκιο. Αν εννοούν όλη η Εκκλησία του Χριστού, όχι βέβαια. Μέχρι το τέλος του κόσμου θα υπάρχουν και χριστιανοί και άγιοι. Κρυμμένοι θα είναι, άγνωστοι στον κόσμο εν πολλής, αλλά θα υπάρχουν. Αλλά ότι θα υπάρχει, ας πούμε, μεγάλο κομμάτι της ιεραρχίας ή της ιεροσύνης που θα πλανηθούν, βεβαίως. Βεβαίως θα πλανηθούν πολλοί στην εποχή εκείνη. Δεν υπάρχει αυτή την, πώς θα το πω, μία παπική το τρόπο σκέψεως περί αρχιεροσύνης που μέσα αυτόματα με κάποιο τρόπο θα υπάρχει ασφάλεια. Εφόσον είμαι αρχιερέας ιερέας, με την χάρη που έχει δοθεί στην ιεροσύνη, εγώ είμαι προστατευμένος να μην πλανηθώ. Αντίθετα, βλέπουμε στην ιστορία της Εκκλησίας, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι αιρετικοί, οι μεγάλοι, ήταν αρχιερείς και ιερείς. Άρα, τι είναι το κριτήριο της απλανής θεολογίας ή της αγιότητας, είναι σηκώνεις το σταυρό, σταυρώνεσαι την διάνοια, το νου και ακολουθείς με υποταγή στο θέλημα του Κυρίου, όποιος να είσαι. Μπορείς να είσαι ο Πατριάρχης και να είσαι στην πλάνη. Δεν υπάρχει καμία αυτόματη ασφάλεια για κανένα. Άρα έχουν δίκιο εν μέρη, αλλά λάθος σχετικά με την Εκκλησία σαν σώμα Χριστού. Θα υπάρχει και μάλιστα στις μέρες μας θα δούμε όσο προς το τέλος, πιστεύω, περισσότεροι Άγιοι θα λάμπουν σχετικά με την ομολογία και το μαρτύριο προς το τέλος του κόσμου. Αλλά ο κόσμος δεν θα καταλαβαίνει, ούτε θα το βλέπουν, δεν θα ψάξουν, δεν θα τους ενδιαφέρει αυτά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Η υπερηφάνεια του κάθε ενός να λέει ότι εγώ ξέρω καλύτερο από τον αρχιερέα είναι υπερηφάνεια. Αυτά που σου λέω δεν σημαίνει ότι εγώ. Άρα εγώ δεν έχω ανάγκη να ακολουθώ τους πατέρες και τους αρχιερείς και τερείς. Αυτό δεν πάνε μαζί. Λοιπόν, δεν υπάρχει τυφλή υπακουή στα θέματα δογματικά στην Εκκλησία. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ανάγκη υπακουή. Στο μοναστήρια, στους βίους των Αγίων, στα συγγράμματα του Οσίου Ιουσήφ που γιορτάζουμε
Είμαστε 16 σήμερα, γιατί ταξίδευε, δεν θυμάμαι. Είμαστε 16. Σήμερα γιορτάζουμε τον Όσιο Ιουσήφο Εικαστής. Το θεμέλιο της πνευματικής ζωής του μοναχού είναι η υπακούη. Κάνει υπακούη, έχει πνευματική πρόοδο. Δεν κάνει υπακούη, δεν έχει πνευματικό πρόοδο. Συνάμα όμως δεν σημαίνει ότι ο μοναχός, ο κληρικός, ο πιστός κάνει τυφλή υπακουή στα θέματα δογματικά. Δηλαδή με την έννοια ότι ό,τι μου λέει ο παπάς και ο αρχιερέας δεν έχω ανάγκη να εξετάζει τα θέματα της πίστης. Αφού υπάρχουν κανόνες εκκλησίας και λέει εξέτασε την πίστη του τάδη. Είναι αυτονόητα ότι εσύ και εγώ ξέρουμε τι πιστεύουμε. Δεν λέμε το πιστεύω για να τα λέμε. Εννοούμε, ζούμε αυτό το πιστεύω. Είμαστε συνεπεύθυνοι όλοι για την Εκκλησία. Και εσύ θα δώσεις λόγο. Τι έκανες, ομολόγησες, ακολούθησες τους Αγίους. Είσαι, όπως λέει ο Παύλος, πρέπει να καθένας να κουβουλάμε το βάρος του καθενός. Και όλη την Εκκλησία είμαστε συνεπεύθυνοι. Με ένα, όχι στην ίδια τρόπο, λειτουργικά αλλιώς ο αρχιερέας και αλλιώς ο λαϊκός. Όμως όλοι είμαστε συνεπεύθυνοι. Άρα δεν υπάρχει τυφλή επακουή στα δογματικά. Αλλά χωρίς επακούει δεν σώζεσαι. Καταλαβαίνεις διάκριση. Έτσι, και τα δύο, συνάμα. Στον πνευματικό πατέρα, αλλά εφόσον ορθοτομεί. Αν δεν ορθοτομεί, τι δουλειά. Νομίζω ότι δεν μου λες, είμαστε 1100 μετά το Χριστό στην Δύση. Εσύ πάτερ, επόμενο. Είμαστε 1100 στην Δύση. Στην Αγγλία. Πήγαινε στην Αγγλία. Ήρθε ο κατατακτής με την ευλογία του Πάπα στην Αγγλία. Υπήρχε ορθόδοξη επίσκοπη ακόμα που δεν δέχτηκε το φιλιόκουε. Πέθανε στη φυλακή. Δεν έκανε τυφλή επακουή στον Πάπα. Είπε ότι όχι, είναι αίρεση. Και πέθανε σαν ορθόδοξοι μάρτυρες μέσα στη φυλακή. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά υπάρχει ένας αρχιερέας στην Αγγλία. Δηλαδή, πολλοί όμως είπαν ότι λέει ο Πάπας. Ό,τι λέει ο Πάπας. Και ακολούθησαν τον Πάπα και πολλοί στον δρόμο χάθηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Εκκλησία της Βόρειας Αφρικής δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει. Η Εκκλησία στη Μικρά Ασία δεν υπάρχουν σήμερα. Τι έγινε, πώς χάθηκαν. Χάθηκαν λόγω ότι δεν έμεναν στην στενή βασιλική οδό της Ορθόδοξης Πίστεως. Κάπου χάθηκαν. Τελευταία και μετά. Ναι, πάτε. Μπορεί ναι. Να πει κάτι για αυτή τη σημασία του μυστηρίου τη εξομολόγηση. Για την εξομολόγηση. Εξομολόγηση. Ναι, θα το πούμε. Γιατί είναι σημαντικό. Θέλει κάτι να ακολουθήσει. Από το τελευταίο υπάρχει ο κίνδυνο του συλλογισμού. Πώ γίνεται με του παλαιολογίτε. Να θεωρήσω εγώ ότι η σύνοδο τη Εάν μεθαύριο, είμαι σε Μετρόπολη και ο επίσκοπος λέει να ενωθούμε με τους παπικούς, που δεν είναι απίθανο καθόλου, τι θα κάνω. Είναι ξεκάθαρο. Άρα, σαν αρχή το καταλαβαίνεις την αρχή. Το θέμα είναι η εφαρμογή, πώς θα γίνει. Θα έχει διάκουση το πράγμα. Γιατί θέμα της εξομολογήσεως και μετά κάποια άλλη ερώτηση. Η σημασία της εξομολόγησης. Καταρχήν, εξομολογείτε, πηγαίνετε στην εξομολόγηση. Όποιος δεν πηγαίνει ποτέ, πρέπει να συγκνάει. Σήμερα. Θα έλεγα ψηλά θεολογικά, να το πω. Και μετά, με τους πατέρες εδώ, θα το πείτε πιο συγκεκριμένα. Αλλά για να καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Ο άνθρωπος που δεν έχει αυτονοσία, δεν μπορεί να έχει θεονοσία. Η αυτονοσία έρχεται όταν μπροστά την καθρέφτη των Αγίων, αλλά και των Πατέρων εν πίστη, τον Πνευματικό Πατέρα μου, στέκομαι και βλέπω πραγματικά ποιος είμαι. Πώς θα το βλέπω ποιος είμαι, όταν θα πάω και θα βγάλω έξω όλα τα σκουπίδια, θα έχω το κουράγιο να τα κάνω αυτό, να κοιτάξω αυτά τα σκουπίδια που έχω μαζέψει με τις πράξεις, με τις σκέψεις μου, σαν όχι τον αυτό μου, αλλά σαν τοξικά
ουσίες, τοξικές ουσίες που μπήκαν μέσα στο σώμα μου και θέλω να το βγάλω. Υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ σωματικά που δεν τον νοιάζει ότι έχει τοξικά στοιχεία μέσα του. Δεν πειράζει, ας υπάρχουν. Δεν πειράζει, ας υπάρχουν σωματικά, δηλαδή απειλή στην υγεία μου. Έτσι οι αμαρτίες, οι βλάσφημες σκέψεις, όλα αυτά δεν είναι δεν είμαι αυτές, δεν ταυτίζομαι με αυτές, δεν τα θέλω αυτά. Θέλω να τα βγάλω έξω. Πώς το κάνω αυτό, στην εξομολόγηση. Πάω στην εξομολόγηση και λέω, Κύριε, γιατί πάω στην εξομολόγηση στον Θεό, δεν πάω στον Πνεύματικο Πατέρα μόνο ή Κύριος, αλλά ως μάρτυρες μπροστά τον Κύριο, λέω, αυτός είμαι, αυτά είναι μέσα μου, δεν τα θέλω αυτά, πάρτα και να καθαριστώ από αυτά, να μην έχω αυτά μέσα μου. Θέλω να ξεκινάω με πνευματική υγεία. Και όταν θα καταλαβαίνετε, κατανοείτε πραγματικά τι είναι αυτά, θα τα μισείτε. Και ο Θεός θέλει να έχετε μίσος για την αμαρτία. Για τον αμαρτωλό, αγάπη, για την αμαρτία, μίσος. Δεν μισούμε πολύ την αμαρτία. Εάν έχουμε πραγματική τέλειο μίσος, δεν θα αμαρτάνουμε ποτέ. Μας αρέσει λίγο την αμαρτία. Ο ένας είναι πλεονέκτης, ο άλλος είναι σκλάβος στην κοιλιά, ο άλλος κατακρίνει τους πάντες. Με κάποιο τρόπο έχουμε ταυτιστεί με αυτά και δεν μας φαίνεται ξένα. Δεν μας φαίνεται του διαβόλου, αλλά κομμάτι του εαυτού μου. Και μάλιστα αυτό κάνουν οι σημερινοί transsexuals κτλ. Ταυτίζουν τον εαυτό τους με τα πάθη τους. Έχω το πάθος να πονεύω. Εγώ είμαι αυτό που έχω το πάθος. Δεν καταλαβαίνουν, δεν διακρίνουν το πάθος, την αμαρτία από τον εαυτό τους. Έρχονται οι άνθρωποι πολλές φορές και γράφουν και λένε, Πάτερ, μετερανούν οι σκέψεις, τις βλασφημίες. Και λέω, και λέει, νιώθει πολύ χάλια και πολύ άσχημα και έρχεται και λέω, έχω αυτές τις σκέψεις. Λέω, δεν είναι δικές σου σκέψεις. Γιατί τα ταυτίζεσαι με τις σκέψεις αυτές. Αυτές τις σκέψεις, ιδιαίτερως τις βλασφημίες, δεν είναι δικές σου σκέψεις. Είναι του πονηρού. Μισείτε τις σκέψεις αυτές, κοίταξε τις και λες, φύγε από μένα. Πίσω μου, Σατανά, δεν σε θέλω. Μην ταυτίζεσαι με αυτές. Άρα πας σε εξομολόγηση, τα βγάζεις όλα έξω και ξεκινάς εξ αρχής και χωρίς αυτή την καθαρότητα δεν μπορείς να γίνεις δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Αν κουβολάς αυτά μέσα σου, έχεις κάνει έκτρωση, έχεις πονέψει, έχεις κάνει ό,τι είναι. Έχεις κάνει τα χειρότερα. Όσο το κουβολάς και δεν τα βγάζεις έξω, δεν μπορείς να ενωθείς με το Πνεύμα το Άγιο που δεν κατοικεί μέσα σε δοχεία βρώμικα. Είναι υπήγον να πάμε. Τώρα, αν πηγαίνουμε συχνά, θα πιάσουμε και άλλα που δεν βλέπουμε. Θα έχουμε περισσότερο αυτογνωσία. Και μετά, όταν θα φτάσουμε σε μεγάλο βαθμό αυτογνωσίας, τι γίνεται. Βλέπουμε τα καλά και τα κακά. Αναγνωρίζουμε τα του Θεού μέσα μας και τα του διαβόλου μέσα μας. Αρχίζουμε να διακρίνουμε τα πνεύματα που λέει. Αυτό είναι το κριτήριο, αυτό είναι το στοιχείο της Ορθοδοξίας. Μέσα μας κοιτάζουμε και βλέπουμε αυτά. Και μετά βλέπουμε και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί μας έχει κάνει κάτι εικόνα Του. Και παίρνουμε την ευθύνη για αυτά που είναι εναντίον και αντίθετα με τον Θεό. Και ταπεινόμαστε και λέμε, αυτό είμαι εγώ. Είμαι το μηδέν. Έτσι, νομίζω ότι πολλά μπορούμε να πούμε αυτά για τώρα. Κάποιος άλλο ερώτηση ή και σε ερώτηση. Εμείς του υπομονικού πατριαρχείου θα πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα ή πόσο θα πρέπει να... Δεν άκουσε την αρχή. Με τις ενέργειες, ας πούμε, το αγωνοϊστήριο. Ναι, ναι. Διάφορες ενέργειες, ακόμα και του υπομονικού πατριαρχείου, ο οποίος δέχεται αρκετή κριτική. Ναι. Και μια απόψη σας. Κοίταξε, θα μάθεις όσο χρειάζεσαι. Αν είσαι σε θέση σαν δική μου, που εγώ κάνω κατοίκηση συνέχεια, πρέπει να ξέρω πολλά. Εσύ θα μάθεις το βαθμό που χρειάζεσαι να μην πλανηθείς.
δεν θα συγκεντρωθείς στα πρόσωπα, θα συγκεντρωθείς όπως απόψε στην αρρώστια, την φύση της αρρώστιας. Θα βοηθήσεις και τους άλλους να μην πλανηθούν. Θα αποκτάς και εσύ διάκριση και θα λες αγαπάμε μεν, αλλά δεν ακολουθούμε τυφλά και κανένα. Μόνο τους Αγίους κοιτάζουμε, ακολουθούμε τους Αγίους, μιμηθούμε τους Αγίους. Να μάθεις ό,τι χρειάζεσαι. Μην συγκεντρωθείς και να γίνεις, πώς το λέμε στα αγγλικά, news junkie. Τι, τελευταία που είπε. Είδες τι είπε, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Και γίνεται αρρώστια, γίνεται μια αρρώστια. Σκουλούμαστε στη συνέχεια με τα ίδια, τα πλάνη και τα πάθη των άλλων. Δεν βοηθάει να αλλάξει τίποτα, ούτε τον αυτό μας, ούτε τον άλλο. Έτσι. Αλλά να αντλήσεις από εκεί τις αρχές, την αλήθεια, το ψέμα, να διακρίνεις. Αυτό έχει σημασία. Κατάλαβες. Αλλά και εφόσον σε αγγίζει σε πρακτικό επίπεδο στην ενορία, να μιλάς. Να μιλάς. Λέω, συγγνώμη, παρακαλώ, εδώ η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ δεν σου λέω να κάνω, δεν είμαι παπάς, δεν είμαι επίσκοπος, αλλά να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τι είναι η αρρώστια, τι είναι η αλήθεια. Αυτά είναι απαραίτητα. Άγρυπνοι να είμαστε και στο επίπεδο το δογματικό. Το δογματικό είναι περί αλήθειες, περί της πίστης. Αφορά τους πάντες αυτό. Δεν είναι μόνο του παπά η δουλειά, να ξέρει την πίστη και να κηρύξει την πίστη. Γιατί τα κηρύτε? Για να ξέρετε και εσείς. Να πιστεύετε και εσείς, να διακρίνετε και εσείς. Αυτό κάνει το κήρυγμα. Εάν είναι μόνο η δουλειά των ιερέων και αρχιερέων, που είναι παπικό το τρόπο, έτσι, δεν είναι ορθόδοξο αυτό, τότε τι να μιλάμε και να κάνουμε κατοίκηση. Να μάθετε γιατί τα βάζετε σε εφαρμογή. Όλα αυτά τα βάζετε σε εφαρμογή στη ζωή σας. Άρα, όπως και ας πούμε στη ζωή σας θα μάθετε κάποια πράγματα γιατί έχετε ανάγκη άμεσα να εφαρμόζετε και έτσι σχετικά με τον οικουμενισμό. Στο επίπεδο στη ζωή σας, στην ενορία σας και στην ευθύνη που έχετε στο σώμα. Άλλη ερώτηση. Είχατε μία ερώτηση? Όχι. Ναι, πίσω και μετά εδώ. Πιο δυνατά, να ακούμε. Ναι. Εσείς έχετε το Μητροπολίτη, το Μόρφο έχει πει όλα αυτά, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Δεν μπορώ να ακούω καλά. Έλα λίγο κοντά ή πες το πιο δυνατά. Ναι. Ναι. Και ο Άγιος Εφραίμος της Αριζόνας του είπε. Ναι, και ο Άγιος Παΐσιος του είπε, ναι. Τι θέλετε να πείτε, η ερώτηση τι είναι? Αυτά που λένε οι Άγιοι, τα ξέρετε. Πάτερ, πού είστε? Πού είστε? Εδώ. Εδώ είστε? Είμαστε μαζί, θεολογική σχολή, στη Νέα Υόρκη. Έχω πόσο χρόνια, 5 χρόνια να σας δω, 6. 18. Έκασε τα βήματά σας. 17 φύγετε. Θα είναι εδώ, θα σας δω αύριο. Εδώ πάλι το βράδυ θα είμαι. Να κλείσουμε, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.